τι κάνουμε, τι κάνουμε κι εμείς εδώ εντωμεταξύ. Πολύ φασαρία ακούω. Είναι πως υποδεχόμαστε κάθε φορά όμως. Δεν υπάρχει. Έτσι, με ενθουσιασμό, με χαρά. Είναι και μεγάλη γιορτή σήμερα. Είναι και καλοκαίρι που συνεχίζεται συν όλων των άλλων. Και να σου πω, καλό είναι αυτό όσο δεν ανοίγουμε θέρμανση. Εμείς βέβαια νότια, γιατί βόρεια τα πράγματα είναι διαφορετικά. Βέβαια χρόνια πολλά, όπως λέει εδώ και η Τζόρτζια, σε Δημήτρη, Δήμητρα και βεβαίως στην κούκλα Θεσσαλονίκη που γιορτάζει διπλά. 110 χρόνια απελευθέρωση και ο πολιούχος Άγιος Δημήτριος και έχουμε και τη Μαρία Ζαφυρίου κατευθείαν εικόνα από Θεσσαλονίκη. Έτσι. Πάρα πολύ όμορφα. Λοιπόν, καλό μας μεσημέρι. Αλίμονο. Λιακάδα σας κάνει, ωραία. Χρόνια πολλά στην πόλη μας, χρόνια πολλά στην πανέμορφη Θεσσαλονίκη, στον Δημήτρη και τη Δήμητρα που σήμερα γιορτάζουν φυσικά σε όλη τη χώρα. Εμείς έχουμε φορέσει από νωρίς το πρωί τα καλά μας για να τιμήσουμε τον πολιούχο, τον Άγιο Δημήτριο. Είμαστε στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου. Από τις 7 έρχονται οι πιστοί, πλήθος κόσμου, για να προσκυνήσει την εικόνα και να ανάψει φυσικά ένα κεράκι, να προσευχηθεί. Οι ευχές που μας έδωσε ο κόσμος με τον οποίο μιλήσαμε σήμερα ήταν υγεία και αγάπη για όλους. Θα πρέπει να σας πω ότι χωροστάτησε στην επίσημη δοξολογία για την γιορτή και του Πολιούχου και της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης ο Παναγιώτατος Μητροπολίτης, ο κύριος Άνθιμος, παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας, της κυρίας Ακελαροπούλου. Φυσικά είχαμε και άλλες εκδηλώσεις, οι οποίες έτσι γέμισαν με περηφάνεια τις ψυχές μας, όπως η διέλευση του επαιτειακού αεροσκάφου Spitfire, συνοδευόμενο από F-16, αλλά και του αεροσκάφου Zeus, που κυριολεκτικά κάθε χρόνο το λέμε, αλλά αυτό συνέβη, έσκισαν τον ουρανό της Θεσσαλονίκης. Μαρία, γίνονται και πρόβες για τη στρατιωτική παρέλαση, από ό,τι βλέπουμε και μαθαίνουμε. Βεβαίως, είχαμε την έπαρση της ελληνικής σημαίας στο Λευκό Πύργο και όλα αυτά γιατί προετοιμαζόμαστε και για την στρατιωτική παρέλαση φυσικά, αλλά και για την μαθητική παρέλαση που θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 11 το πρωί στην Οδό Τσιμισκή. Μάλιστα, η πόλη σας γιορτάζει διπλά λοιπόν σήμερα και εμείς χαιρόμαστε γιατί αγαπάμε Θεσσαλονίκη πραγματικά, την κούκλα Θεσσαλονίκη. Σας κάνει και λιακάδα, σας κάνει και ωραίο καιρό και ο κόσμος είναι έξω. Χρόνια πολλά και πάλι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία Ζαφυρίου. Λοιπόν, και από Θεσσαλονίκη εμείς επιστρέφουμε εδώ. Για να δω σήμερα τη χρωματική παλέτα. Σήμερα έχετε διαφοροποιηθεί. Ναι, για αλλά μας, κοίτα, για μας είναι ενδιάμεσα. Λίγο μοβ, λίγο φούξια κόκκινο. Λίγο είναι στα... Εγώ μόνη μου. Αλλού. Εγώ αλλού. Εμείς ταιριάζουμε σήμερα όμως λίγο πιο πολύ. Εμείς ταιριάζουμε. Έχεις λίγο μοβ μέσα, βλέπω. Υπάρχουν και τέτοια τραγουδάκια, ε. Ναι. Ναι, θα μου τα πεις μετά. Θα τα πω μετά στο διάλειμμα. Ναι, ναι, ακριβώς. Για την ώρα θέλω να δείτε τι συμβαίνει στην Downing Street, στο Λευκό τον οίκο. Όχι τον πύργο τώρα που λέγαμε, μακριά. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε ποια υποδέχτηκε το Ρίση Σούνακ, που είναι ο νέος ένικος. Δεν πρόλαβε να πάει στην Downing Street. Δεν την έδιωξε μακριά την Αλεπού ο Λάρη, ο γάτος. Ο γάτος, ο καταπληκτικός ο γάτος. Ξαναξεμύτησε και πήγε, φοβισμένα βέβαια. Σου λέει ποιον θα βρω τώρα σήμερα μέσα. Έτσι, ο Λάρη κυνηγάει εκεί, θα γίνουν φίλοι στο τέλος. Θα πάει και η Αλεπού μέσα. Να δείτε που την έστειλε η Λιστράς, φοβάμαι. Μήπως την έστειλε η Λιστράς εκεί πέρα να κατασκοπεύει, δεν ξέρω. Θα μπορούσε. Θα μπορούσε, βέβαια, γιατί τώρα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τον καινούριο. Αλλά τώρα με την Αλεπού αυτή, δεν ξέρω, ρε παιδί μου, μήπως πάρει και τη θέση του Λάρη, σκέφτομαι. Ο Λάρη είναι πάνω από 10 χρόνια εκεί. Ναι, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Κάτσε. Ναι, αλλά και αυτή δεν είναι πρωτοεμφανιζόμενη. Είναι η δεύτερη φορά που τη βλέπω. Αρχίζει σιγά σιγά και βάζει πόδι. Λοιπόν, και εντωμεταξύ, τι συνέβη και στους κήπους του Λευκού Οίκου. Βγήκε ο Μπάιντεν με την σύζυγο, την Τζιλ, να φυτέψουν ένα δέντρο προς τιμή κάποιου. Συνηθίζεται, φαίνεται, εκεί. Και έχασε τον προσανατολισμό του. Και κοιτάξτε εδώ, από εδώ να πάμε, από εκεί να πάμε. Είναι μεγάλη κήπη. Για να ακούσουμε τι λέει. Εντάξει, λογικό το βρίσκω. Ο άνθρωπος χάθηκε, ρε παιδί. Ναι, άμα πηγαίνεις κάπου, ας πούμε, εγώ νομίζω ότι τους τρολάρει πια.
Μπορεί. Α, επειδή μπορεί. Θεωρούν ότι κάνει γκάφες, ότι λίγο χάνεται, λίγο ξεχνάει, σου λέει τρολάρω και λίγο, να τους δημιουργήσω λίγο ένα πανικό, πώς να το μαζέψουν. Εγώ πιστεύω ότι έχει μεγαλώσει πολύ, ρε Μάριον, έχει μεγαλώσει. Όχι, μωρέ. Για θυμίσου ποιος ήταν πριν εκεί. Μια χαρά είναι ο Μπάιντες. Και εσύ άμα πας πρώτη φορά σε έναν κήπο, ας πούμε, θα ξέρεις από πού μπήκες. Σωστά, είναι και τα παρτέρια πολλά. Θα χάσω το παρτέρ. Εγώ τα πρώτα 5 χρόνια στο σπίτι μου με GPS πήγαινε εδώ στην Αθήνα. Φαντάζομαι. Όχι, αλήθεια. Θέλω να πω πόσο μάλλον να πας σε μια περιοχή που δεν την έχεις ξαναδεί. Ρωτάει το κοντρόλ, τόσο μεγάλο το σπίτι. Ναι, και εγώ αυτό κατάλαβα. Όχι, ήταν μεγάλη Αθήνα όταν έρχεσαι από Κύπρο. Εγώ νόμιζα ότι δεν GPS. Πού είναι η κουζίνα, πού το ψυγείο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θέματα έχουμε ετοιμάσει για σήμερα. Έχουμε. Τι θα λέμε, μέχρι τις 4 εδώ παρέα με τον κόσμο. Βέβαια, για πάμε παρακαλώ πολύ να δούμε. Δείτε σήμερα στο Μέρα Μεσημέρι με τη Μάριον. Αποκλειστική συνέντευξη της ψυχολόγου της υποδιεύθυνσης ανηλίκων Κωνσταντίνας Κωστάκου, που παρακολουθεί τη 12χρονη και πρόκειται να δώσει νέα κατάθεση. Αίτηση αποφυλάκησης κατέθεσε η μητέρα της, σύμφωνα με νέα στοιχεία που προέκυψαν. Ακόμη ένας, ο 12ος χρήστης της εφαρμογής, μέσω της οποίας μιλούσε με τη 12χρονη, πήγε αυτοβούλος να καταθέσει την ασφάλεια. Τι λέει η γιατρός που χειρούργησε το θύμα της επίθεσης με οξύ στην Κρήτη, παραδόθηκε η δράστρια. Τι υποστηρίζει, για προσχεδιασμένη επίθεση, κάνει λόγο ο δικηγόρος του θύματος. Χιλιάδες κατεψυγμένα έμβρια παραμένουν στα αζήτητα. Δείτε το ρεπορτάζ της εκπομπής μας και τα θέματα βιοειθικής που ανακύπτουν. Στο top 10 της ημέρας μπαίνουμε στο μαγικό κόσμο του Christian Dior. Πώς ήταν οι πιο στυλάτες γυναίκες το 1949. Ο Κωνσταντίνος Ντάφυλλος μας παρουσιάζει ζωντανά τα λεωφορεία θρύλους των ελληνικών ταινιών, τα οποία ανακαινίζονται και μετατρέπονται σε τουριστικά. Και αφιέρωμα στα κρυφά ταλέντα των διασύμων. Ποιος πλέκει και ποια λατρεύει να μαγειρεύει σκουλίκια. Λοιπόν, μείνετε παρέα μας να τα μάθετε όλα αυτά, να ενημερωθείτε, γιατί και ενημέρωση βεβαίως τα ρεπορτάζ τρέχουν και είναι πολλές οι εξελίξεις. Πρώτα όμως θα δώσω τα πολύ ευχάριστα, εδώ τα δώρα για αυτή την εβδομάδα. Πάμε να δώσουμε χρώμα στη ζωή μας με τις νέες οικιακές ηλεκτρικές συσκευές Morris Retro Series. Τηλεφωνήστε στο 14-999 ή στείλτε μήνυμα, open κενό, ονοματεπώνυμο. Κάνετε νοήματα. Ταιριάζει με το χρώμα του φίλου. Με το κάμισο του Φίβου, γι' αυτό το λέω. Με τις συσκευές. Να σε δώσουμε μαζί. Μαζί και ο Φίβος δώρο. Δεν ξέρω τι λένε αυτά τα χωριά μεταξύ. Βλέπω εγώ κάτι νοήματα γίνονται εδώ. Λοιπόν, εγώ θα επανέλθω στο διαγωνισμό. Στέλνετε το μήνυμά σας SMS, παίρνετε τηλέφωνο για να μπείτε στο διαγωνισμό αυτό. Αυτές οι πολύ όμορφες συσκευές κληρώνονται τη Δευτέρα 31, γιατί 28 εδώ. 28, Παρασκευή. Είναι αργία. Λοιπόν, οπότε η εταιρεία Μυρίδης και Σαβίδης είναι ο επίσημος αντιπρόσωπος και διανομέας των ηλεκτρονικών, ηλεκτρικών και μεγάλων οικιακών της εταιρείας Morris. Μπείτε στη διαδικασία, μήπως είστε εσείς ο τυχερός τυχεροί. Φεύγουν στη Λό, φεύγουν εδώ. Τι είναι σήμερα, μια μέρα, μια μέρα με μια αναταραχή. Λοιπόν, όμως και το Γιώτα Γιάρης έρχεται. Να, το κόκκινο και το Ταγιάτα. Εσένα θα σε δώσουμε σήμερα οπωσδήποτε. Δηλαδή το βλέπω, πάει φυρί-φυρί. Είμαι μαζί δώρος. Είσαι μαζί δώρος. Ό,τι διαλέξετε. Φόρτωσε το αμάξι, τα οικιακά και πήγαινε και κατέβα και εσύ μαζί. Δεν το δίνουμε πουθενά. Και το κοντρόλ και εγώ το ίδιο λέω. Λοιπόν, το Toyota Yaris όμως θα το δώσει εδώ ο σταθμός. Είναι το μεγάλο δώρο. Το χιλιάρι αυτό, υπέροχο αυτοκίνητο. Και με τον ίδιο τρόπο μπορείτε να στέλνετε μηνύματα ή να τηλεφωνείτε στο 14999 για να μπείτε σε αυτόν τον μεγάλο διαγωνισμό για αυτό το πολύ μεγάλο δώρο. Λοιπόν, σας αφήνω να ηρεμήσω λίγο και τα παιδιά. Ναι, είμαστε έτσι, γιατί σήμερα είναι σε μια κατάσταση ενθουσιασμού και επανερχόμαστε να ξεκινήσουμε. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Καλό σας μεσημέρι. Αν τώρα μπήκατε στην παρέα μας, θα είμαστε παρέα μέχρι τις 4. Και τώρα είμαστε εδώ με το Φίβο τον Παπαδάκη να ξεκινήσουμε τα θέματα της επικαιρότητας. Να ξεκινήσουμε από τον κολονό Φίβο. Και φαίνεται ότι έχει υποβάλει αίτημα αποφυλάκησης. Κατέθεσε αίτημα αποφυλάκησης η μητέρα της 12χρονης. Ακριβώς, καθώς σύμφωνα με την υπεράσπισή της δεν υπάρχουν τα στοιχεία
εκείνα που να δείχνουν ότι είχε ενεργό ρόλο στη μαστροπία της κόρης της. Με λίγα λόγια, όπως αναφέρει και το ρεπορτάζ, δεν βρέθηκε η εφαρμογή BlindSat στο κινητό της, μέσω της οποίας ο Ηλίας Μίχος φέρεται να εξέδιδε την 12χρονη. Βέβαια, κατηγορείται για διακεκριμένη μαστροπία. Ακριβώς, αυτή τη στιγμή όμως. Και λόγω της προφυλάκησής της. Επικαλούνται ότι δεν είναι επαρκή τα στοιχεία και ζητάει να γυρίσει πίσω στα παιδιά της. Εν τω μεταξύ, και άλλο άτομο, ο 12ος στη σειρά, παρουσιάστηκε αυτοβούλος στην Γαδά. Άνδρας, που συνομιλούσε με τη μικρή. Στην σειρά Μάριον, παρουσιάστηκε σήμερα το πρωί αυτοβούλος στην Γαδά. Πρόκειται για έναν άνδρα 39 ετών, ο οποίος ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι συνομίλησε μέσω της εφαρμογής BlindSat με μία νεαρή κοπέλα που προσομοιάζει στην 12χρονη. Εξετάστηκε ενόρκος και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος και διερευνάται ο ρόλος του στην υπόθεση. Λοιπόν, ακούμε ότι έρχεται νέος κύκλος συλλήψεων και καθοριστικό ρόλο σε όλα αυτά θα παίξει η νέα κατάθεση που αναμένεται να δώσει η 12χρονη στην υποδιεύθυνση ανηλίκων Φίβο. Και νωρίτερα σήμερα είχαμε τη δυνατότητα να πάρουμε μια αποκλειστική συνέντευξη από την ψυχολόγο της υποδιεύθυνσης προστασίας ανηλίκων, την κυρία Κωνσταντίνα Κωστάκου, η οποία μας απάντησε σε πολλά και κρίσιμα ερωτήματα και την ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να την παρακολουθήσουμε. Το ρεπορτάζ λέει ότι η 12χρονη θα δώσει και νέα κατάθεση, ενδεχομένως και σήμερα. Δεν ξέρω αν είστε σε θέση να το επιβεβαιώσετε αυτό. Δεν είμαι σε θέση να το επιβεβαιώσω και η αλήθεια είναι ότι δεν το γνωρίζω αυτή τη στιγμή καθόλου εγώ προσωπικά. Σίγουρα αν χρειαστεί θα είμαι ο άνθρωπος που θα είμαι εκεί κοντά της, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια τέτοια πληροφορία για εμένα προσωπικά. Πώς νιώθει ένα παιδί όταν είναι στη διαδικασία να αποκαλύψει ότι έχει υποστεί σεξουαλική κακοποίηση? Να σας πω ότι για κάθε παιδί που φτάνει στη στιγμή της αποκάλυψης σεξουαλικής κακοποίησης είναι μια στιγμή η οποία συνήθως ακολουθεί πολλά χρόνια σιωπής. Λέμε δηλαδή πάντοτε ότι η σεξουαλική κακοποίηση είναι ένα από τα εγκλήματα τα οποία επισυμβαίνουν μεταξύ ανθρώπων τους οποίους γνωρίζουμε και εμπιστευόμαστε. Τα δικά μας συγκεκριμένα περιστατικά του 95% των δραστών είναι άνθρωποι του οικείου περιβάλλοντος, της οικογένειας ή του ίδιου του παιδιού. Αυτό λοιπόν από μόνο του σημαίνει ότι κάτι που το παιδί έχει κρατήσει μυστικό για πάρα πολλά χρόνια, από μόνο του είναι κάτι το οποίο το ενοχλεί και το κάνει και αισθάνεται ντροπή. Δηλαδή, νιώθω συνένοχος ακριβώς επειδή πέρασε καιρός για να αποκαλύψω και επέτρεψα όλο αυτό το πράγμα να μου συμβαίνει. Mm-hmm. Είναι το ένα. Δεύτερο είναι ότι ο ίδιος ο δράστης τις περισσότερες φορές έχει φέρει το παιδί σε μια κατάσταση στην οποία είτε να φοβάται για τυχόν αντίπεινα για το ίδιο ή για την οικογένειά του, mm-hmm. είτε να αισθάνεται πως ξέρεις ήταν κάτι που και εσύ το ήθελες και είμαστε μαζί σε όλο αυτό. Κυρία Κωστάκου, σε μια προεφηβική ηλικία μπορεί ένα παιδί να διαχειριστεί το πώς ακριβώς θα πει και τι θα αποκρύψει? Το τι θα πει και τι θα αποκρύψει, σε κάθε περίπτωση μπορεί ένα παιδί να το διαχειριστεί και αυτό όχι απαραίτητα μόνο συνειδητά. Μπορεί να είναι και ένα κομμάτι της προστασίας του δικού του ψυχισμού. Δηλαδή μπορεί να είναι το συνειδητό κομμάτι «θα πω τόσο όσο δεν πληγώνω τους άλλους», μπορεί να είναι και «θα πω τόσο όσο δεν πληγώνομαι εγώ, τόσο όσο αντέχω και τόσο όσο ντροπή εγώ μπορώ να επισύω». Μπορεί να αντιληφθεί ένα παιδί προεφηβικής ηλικίας ότι έχει κακοποιηθεί σεξουαλικά? Εξαρτάται καταρχάς από το τι κουβαλάει βιωματικά ένα παιδί μέχρι εκείνη την ηλικία, δηλαδή πόσο φυσιολογική είναι η ανάπτυξή του, πόσο προστατευμένο είναι και πόσο καλοεκπαιδευμένο είναι γύρω από το τι είναι σεξουαλική διαπαιδαγώγηση αλλά και σεξουαλική κακοποίηση. Mm. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Και το άλλο κομμάτι είναι ότι ένα παιδί προεφηβικής ηλικίας, εάν μπει σε μια τέτοια ιστορία με έναν άνθρωπο τον οποίο αγαπάει και εμπιστεύεται, σίγουρα θα βρεθεί πολύ πολύ πιο μπερδεμένο και θα είναι πολύ πιο αμφιθυμικά όλα του τα συναισθήματα, αλλά και πιο περιπεπλεγμένες οι σκέψεις που κάνει γύρω από αυτό. Τις περισσότερες φορές οι άνθρωποι που ζουν και μεγαλώνουν αυτό το παιδί συνήθως μπορούν να αντιληφθούν κάποιες βασικές μεταβολές στη ρουτίνα ενός παιδιού, τα οποία είναι καμπανάκια για κάθε είδους ψυχολογική μεταβολή ενός παιδιού, για κάθε είδους ψυχολογική δυσκολία. Και επίσης από εκεί και έπειτα υπάρχουν και κάποιες άλλες συμπτωματολογίες. Βλέπεις ένα παιδί, κυρίως στην προεφηβεία, το οποίο μπορεί να μοιάζει να επιλέγει πολύ συχνά έναν άνθρωπο μεγάλο ή ανάποδα να τον αποφεύγει έναν άνθρωπο στον οποίο ήταν πολύ κοντά. Δηλαδή να δομούνται αυτές οι πιο εξαρτητικές σχέσεις, mm-hmm. που διεκδικώ διαρκώς να είμαι με κάποιον ή που εκεί που ήθελα κάποιον δεν τον θέλω καθόλου. Αλλά και ένα παιδί στο οποίο αρχίζει και αναπτύσσεται όλο αυτό που λέμε σαν γίνει.
ένα παιδί που ενδυναμώνεται η σεξουαλικότητα και η θηλυκότητά του πιο γρήγορα από την ηλικία του. Έχουμε μικρά παιδιά στα οποία ακόμη και οι ζωγραφιές τους έχουν σεξουαλικό περιεχόμενο. Ναι. Ή διεκδικούν από τους ανθρώπους σεξουαλικά αγγίγματα χωρίς να αντιλαμβάνονται ότι αυτά τα πράγματα έχουν από κάτω κακοποίηση. Ναι, οπότε ένας ενήλικας μπορεί να παραπλανήσει μια τέτοια περίπτωση ως ότι προβαίνει σε κάτι φυσιολογικό. Ένας ενήλικας ο οποίος θέλει να εμπλέξει ένα παιδί σε κάτι τέτοιο είναι πολύ πιθανό να το πείσει ναι. ότι είναι κάτι που κάνουν και άλλα παιδιά στην ηλικία σου. Mm-hmm. Είναι κάτι για το οποίο δεν θα πρέπεσαι. Έχεις γίνει γυναίκα και είσαι πάρα πολύ θελκτική και είναι κρίμα όλο αυτό να μην συμβαίνει. Έχουν την ψευδέστηση ακόμη και οι ίδιοι οι παιδόφιλοι, αν θέλετε, πολλές φορές, ότι εκπαιδεύουν τα παιδιά προς τον ορθό τρόπο. Σε μια τέτοια διαδικασία, ένα παιδί μπορεί να κληθεί να δει και φωτογραφίες και να αναγνωρίσει πρόσωπα. Εκείνη τη στιγμή, εσείς βλέπετε ένα παιδί που έχει την αποφασιστικότητα να υποδείξει και να θυμηθεί με διάβγεια το τι έχει συμβεί. Η δυσκολία είναι εκεί που έχουμε αποκάλυψη από κάποιο τρίτο πρόσωπο και όχι από το ίδιο το παιδί. Γιατί δεν είναι έτοιμο ακόμα. Mm-hmm. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, αυτή ήταν μια συνέντευξη που δέχτηκε να μας δώσει η κυρία Κωστάκου, η οποία είναι μια πολύ έμπειρη ψυχολόγος στην υποδιεύθυνση ανηλίκων. Έχω συνομιλήσει μαζί της και στο παρελθόν. Με πολύ μεγάλο σεβασμό έτσι προσεγγίζουν τα παιδιά. Και όπως είπε, και μπορεί αυτό να φαντάζει ενδεχομένως και κάπως περίεργο, γιατί προφανώς αυτή η όλη διαδικασία είναι ψυχοφθόρα. Όμως μερικές φορές είναι και λυτρωτική, από ό,τι μας είπε για τα παιδιά. Νομίζω ότι έδωσε πάρα πολλές απαντήσεις και μηνύματα για όλη αυτή την υπόθεση που μας έχει βάλει στη διαδικασία και πολλές φορές μας λέμε σηκώνεται και τρίχα μας από τις αποκαλύψεις και που θέλουμε να δούμε τελικά και ουσιαστικά να πάρουν, να διωχθούν όσοι είναι υπεύθυνοι για αυτή την κακοποίηση του παιδιού. Δυστυχώς είναι και πολλές υποθέσεις, Μάριον. Είναι πολλά παιδιά που μπαίνουν στην διαδικασία αυτή. Δυστυχώς. Λοιπόν, προχωράμε τώρα και πάμε και στην υπόθεση της Κρήτης, mm-hmm. Φίβο. Παραδόθηκε χθες μετά από 4 μέρες η 38χρονη με δικηγόρο πλέον τον κύριο Λίτρα. Mm-hmm. Και σήμερα το πρωί οδηγήθηκε στην εισαγγελία, πήρε προθεσμία να απολογηθεί. Υποδρακόντια μέτρα, Μάριον. Την συνόδευε ο δεύτερος δικηγόρος της, ο κύριος Δρακονάκης. Και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί το ερχόμενο Σάββατο. Να πούμε πως στην ερώτηση για ποιο λόγο κρυβόταν, η 38χρονη απάντησε πως φοβόταν και ήταν και είναι σε σοκ. Να πούμε πως είπε για άλλη μια φορά πως δεν είχε προσχεδιαστεί η πράξη της αυτή. Ενώ για άλλη μια φορά είπε πως δεχόταν απειλές από τον 36χρονο αλλά και την οικογένειά του. Ο κύριος Λίτρας, ο δεύτερος δικηγόρος της 38χρονης, είπε μεταξύ άλλων πως δεν πρόκειται για βιτριόλι, αναφορικά με το υγρό αυτό, πως πρόκειται για ένα καθαριστικό υγρό. Ήταν, λέει, σε ελάχιστη ποσότητα και δεν το είχε. Και είναι μια φοβισμένη γυναίκα, κακοποιημένη και δεν είχε προσχεδιάσει κάτι. Ακριβώς. Και σήμερα, Μάριον, το πρωί είχαμε μια ανακοίνωση από τον Αλέξη Κούγια, τον δικηγόρο του 36χρονου, του θύματος δηλαδή, ναι. που τα ανατρέπει όλα αυτά. Και όπως βλέπουμε στην οθόνη μας, ο κύριος Κούγιας λέει: «Από έρευνα των συνεργατών του γραφείου μου προέκυψε ότι η παραγγελία του καυστικού υγρού έγινε το αργότερο στις 19 δεκάτου και παρελήφθη από πρόσωπο ονόματι Γάμα Σίγμα στις 21 δεκάτου. Και το έγκλημα διεπράχθη ξημερώματα της 22ης δεκάτου, γεγονός που αποδεικνύει ότι αυτό προσχεδιάστηκε πριν από τις 19, δηλαδή όταν παράγγειλε, όπως αναφέρει ο κύριος Κούγιας, το υγρό». Το Σάββατο έγινε η επίθεση. Το Σάββατο είχαμε 22. Άρα ο κύριος Κούγιας, με αυτά τα στοιχεία που δίνει αυτή τη στιγμή, προφανώς θα τα έχει διασταυρώσει. Φαίνεται ότι αυτό το καυστικό υγρό, το οποίο ο κύριος Λίτρας το αποκαλεί καθαριστικό, το είχε παραγγείλει στις 19, τρεις μέρες νωρίτερα. Ακριβώς. Το πήρε, το παρέλαβε μία μέρα νωρίτερα. Με συνεργό. Όπως αναφέρει ο κύριος Κούγιας. Άτομο της οικογένειας της, μάλιστα. Και οπότε αυτό κατά τον κύριο Κούγια είναι ένα στοιχείο ότι υπήρχε προμελέτη. Ακριβώς. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα πάμε στην κυρία Καλοφόνου, η οποία είναι η διευθύντρια της Κλινικής Πλαστικής Χειρουργικής και Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας στο Θριάσιο Νοσοκομείο, εκεί όπου βρίσκεται και νοσηλεύεται ο 36χρονος που δέχθηκε την επίθεση. Κυρία Καλοφόνου, καλησπέρα και σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Γεια σας, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μάθαμε ότι εχθές ο 36χρονος υπευλήθη σε μια πολύωρη επέμβαση. Ποια είναι η κατάστασή του, κυρία Καλοφόνου?
Χειρουργήθηκε χτες. Ένα μεγάλο χειρουργείο, κράτησε γύρω στις 4,5 ώρες, όπου έφυγαν κάποια τμήματα από τις νεκρωτικές βλάβες που είχε προκαλέσει το οξύ και αντικαταστάθηκαν με τεχνητό δέρμα. Κυρία Καλοφόνου, σε τι βαθμό είναι, πόσο σοβαρή είναι η κατάστασή του? Είναι σοβαρή η κατάσταση. Είναι ένα μεγάλο έγκαυμα, βαθύ. Mm-hmm. Και έχει επηρεαστεί και ο αριστερός οφθαλμός, το αριστερό μάτι. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, δίνεται και μια μάχη εκεί να σώσετε το αριστερό μάτι, κυρία Καλοφόνου. Θέλω να σας ρωτήσω, ακούμε από την υπερασπιστική γραμμή ότι αυτό ήταν ένα καθαριστικό το υγρό και δεν έχει σχέση με βιτριόλι. Δεν έχω επίσημη ενημέρωση για το ποιο ήταν το υγρό, αλλά και καθαριστικό να ήταν, το γεγονός ότι πρόκειται για ένα οξύ που δημιούργησε βαριά χημικά εγκάβματα, δεν ανατρέπει τον ισχυρισμό. Δηλαδή, θα μπορούσε να είναι καθαριστικό ίσως, αλλά σίγουρα ήταν κάτι καυστικό. Για την ποσότητα του υγρού έχετε εικόνα? Ούτε αυτό μπορώ να το ξέρω. Αυτό που ξέρω εγώ είναι η έκταση του εγκάβματος, που είναι μεγάλη. Αφορά το πρόσωπο, αφορά τον κορμό, τη ράχη, το λαιμό γύρω-γύρω, κυκλωτερός. Mm-hmm. Είναι μεγάλο έγκαυμα. Κυρία Καλοφόνου, επειδή εσείς είχατε διαχειριστεί και την περίπτωση της Ιωάννας Παλιοσπύρου, μπορεί να γίνει κάποια σύγκριση στο βαθμό εγκαυμάτων? Δεν είναι σωστό να κάνουμε σύγκριση. Όμως, δυστυχώς, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι το μιμητισμό που βλέπουμε. Και δεν είναι η πρώτη φορά μετά την κυρία Παλιοσπύρου που έχουμε επιθέσεις με υγρά, με οξέα. Τι εννοείται, ότι υπάρχει μιμητισμός, δηλαδή ότι επαναλαμβάνονται τέτοιες επιθέσεις? Ναι, επαναλαμβάνεται ένα μοτίβο. Το φοβόμασταν, η αλήθεια είναι, μετά την υπόθεση της κυρίας Παλιοσπύρου, φοβόμασταν ότι θα γίνει αυτό και το είδαμε. Και τα υγρά αυτά μπορεί να τα αγοράσει κανείς νόμιμα μέσω του ίντερνετ, έτσι? Αυτό διαπιστώνουμε, ότι συνεχίζεται να... Έτσι φαίνεται, ναι. Μάλιστα. Δεν υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή του 36χρονου. Βεβαίως υπάρχει. Υπάρχει κίνδυνος. Βεβαίως υπάρχει, ναι. Το γεγονός ότι έχει ένα πολύ εκτεταμένο και πολύ βαθύ έγκαυμα, mm-hmm. τον θέτει σε κίνδυνο, ναι. Μάλιστα. Κυρία Καλοφόνου, σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο που μας διαθέσατε για να ενημερώσουμε και τον κόσμο. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ εγώ. Να είστε καλά. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ τον Φίβο Παπαδάκη και έρχεται τώρα η συνάδελφος η Μαρία Ικατσή. Μαρία, καλησπέρα. Καλησπέρα. Για να πιάσουμε ένα άλλο θέμα, το οποίο έχει προκύψει τις τελευταίες ώρες, το οποίο είναι και πολύ ευαίσθητο, έτσι, και πολύ δύσκολο. Έχουμε κοντά μας και τον κύριο Παναγιώτη Βιδάλη, ο οποίος είναι νομικός επιστημονικός συνεργάτης της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής και Τεχνοηθικής. Και σας ευχαριστούμε, κύριε Βιδάλη, για την ανταπόκριση σε τόσο μικρό, έτσι, χρονικό περιθώριο που σας αφήσαμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Βλέπουμε εδώ... Έχει ετοιμάσει η Μαρία. Μαρία, πήγες εσύ να κάνεις ένα άλλο θέμα, με το Γενικό Γραμματέα της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής, τον κύριο Πάντο, που βλέπουμε και στα πλάνο μας εδώ. Ναι. Και εκεί προέκυψε, σου έκανε την αποκάλυψη, Μαρία, ότι υπάρχουν χιλιάδες γονιμοποιημένα οάρια, παύλα, έμβρια, θα δούμε πώς ακριβώς αποκαλούνται σε αυτή τη φάση, που έχουν προκύψει από τεχνητή γονιμοποίηση κατά την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και έχουν μείνει σε καθεστώς κρυοσυντήρησης στις κλινικές αποθηκευμένα, αλλά μπορεί να είναι πλέον και ξεχασμένα. Αυτό λέει ότι στην κλινική του μόνο σήμερα υπάρχουν περίπου 20.000 γονιμοποιημένα οάρια, τα οποία μάλιστα λέει βρίσκονται στα αζήτητα και θέτει το ζήτημα της ισόρρευσης αυτών των γονιμοποιημένων οάριων, τα οποία βρίσκονται σε καθεστώς κρυοσυντήρησης στην κλινική του. Ναι. Και θέτει μια πρόταση που είναι αμφιλεγόμενη. Υπάρχουν πάρα πολλές φωνές και πάρα πολλά ζητήματα για αυτή την πρόταση. Που θέτει να δημιουργηθεί μια τράπεζα εγκαταλειμμένων εμβρίων, όπως τη χαρακτηρίζει, όπου θα δίνονται αυτά τα γονιμοποιημένα οάρια σε αυτή την τράπεζα,
Και από εκεί το κράτος θα τα δίνει δωρεάν σε ζευγάρια τα οποία θέλουν να τα εκτοπίσουν και δεν μπορούν. Μάλιστα. Αυτό λέει ο κύριος Πάντος. Βέβαια, το θέμα δεν είναι μόνο ελληνικό. Είναι διεθνές. Σε παγκόσμιο επίπεδο υπάρχει αυτό. Γιατί σωρεύονται ολοένα και περισσότερα τέτοια γονιμοποιημένα οάρια. Και το θέμα, για να το καταλάβει απλά ο τηλεθεατής, είναι ότι κατά την εξωσωματική, μετά από μια εξωσωματική. Υπάρχει μια. Αφήνονται κάποια οάρια γονιμοποιημένα για πιθανή μελλοντική χρήση. Αν το ζευγάρι θέλει να χαρίσει ένα αδελφάκι στο παιδί. Κάποιες φορές όμως δεν χρησιμοποιούνται. Εδώ είναι το θέμα τώρα, γιατί τι γίνεται. Πολλές φορές η γυναίκα μεγαλώνει σε ηλικία, δεν θέλει να αποκτήσει είτε το πρώτο παιδί είτε και ένα δεύτερο. Πολλές φορές κάποιες γυναίκες δεν βρίσκονται πλέον και στη ζωή. Είχαν κάνει ή ξεπερνούν και το έτος το 54ο. Πάμε να δούμε το βίντεο και τι ακριβώς σου έχει πει ο κύριος Πάντος, για να έρθουμε εδώ και στον καλεσμένο μας. Χιλιάδες κατεψυγμένα έμβρια βρίσκονται εγκλωβισμένα στα αζύτητα. Ένα τεράστιο πρόβλημα που δημιουργείται στις ημέρες μας και το ζούμε και εμείς, το βιώνουμε καθημερινά, είναι τα αζύτητα έμβρια. Επειδή έως τώρα καταψύχονται πολλά έμβρια προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από τα ζευγάρια για μια επόμενη προσπάθειά τους, πολλά από αυτά τα ζευγάρια μένουν έγκυες οι γυναίκες, τα εγκαταλείπουν. Άλλα ζευγάρια χωρίζουν, τα εγκαταλείπουν, άλλα εξαφανίζονται, πάλι τα εγκαταλείπουν. Τα έμβρια βρίσκονται σε κρυοσυντήρηση μετά από τη διαδικασία της εξωσωματικής για πιθανή μελλοντική χρήση. Όμως πολλές είναι οι φορές που παραμένουν εκεί για χρόνια και πιθανώς να μην αναζητηθούν ποτέ. Μέσα στις προηγούμενες δύο δεκαετίες να έχουν συσσωρευτεί τουλάχιστον στη δικιά μας την κλινική 20.000 έμβρια. 20.000 έμβρια είναι μια ολόκληρη πόλη. Κατά τον νόμο αυτά τα έμβρια, τώρα εφόσον τα ζευγάρια έχουν εξαφανιστεί, θα πρέπει εμείς να τα καταστρέψουμε. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα τεράστιο βιωτικό δίλημα το να μπορούμε έτσι ανέμελα να καταστρέφουμε. Είναι μια σπατάλη ζωής. Αν δεν καταστραφούν, τα έμβρια μπορούν να αξιοποιηθούν για ερευνητικούς σκοπούς ή και να δοθούν σε άλλα ζευγάρια αν οι δότες το επιθυμούν, αλλά συνήθως επιλέγεται η καταστροφή τους. Έχουμε κάνει μια πρόταση εμείς ως ελληνική εταιρεία αναπαραγωγικής ιατρικής στην προηγούμενη σύνθεση της Εθνικής Αρχής για να δημιουργηθεί μια δημόσια τράπεζα εγκατελειμμένων έμβριων, το οποίο το έχει δεχτεί αυτή η αρχή. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συγκεκριμένη πρόταση είχε τεθεί και στο Υπουργείο Υγείας, αλλά πάγωσε. Θέλουμε να τονίσουμε ότι είναι ένα πραγματικό γεγονός, το οποίο έχει βιωτικές επιπτώσεις και το οποίο, αν δεν αντιμετωπιστεί τώρα, αυτό θα συνεχίζεται στο μέλλον να υπάρχει σαν πρακτική και να υπάρχει μια τεράστια σπατάλη ζωής. Αυτά τα έμβρια θα μπορούσαν να, με δωρεάν να πάνε σε μια δημόσια τράπεζα και η δημόσια τράπεζα, βέβαια με την συγκατάθεση των γονέων, να τα δίνει για υιοθεσία. Ωστόσο, υπάρχουν και οι φωνές που κάνουν λόγο για ένα πολύ ιδιαίτερο ζήτημα, καθώς από τη μία γύρονται ερωτήματα βιοειθικής όσον αφορά την καταστροφή των κατεψυγμένων εμβρίων, αλλά η διάθεσή τους δεν είναι απλή υπόθεση. Λοιπόν, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έχει προκύψει λοιπόν, κύριε Βιδάλη, αυτό το θέμα. Θεωρείτε ότι υπάρχει εδώ κάποιο νομοθετικό κενό? Δεν έχει προβλεφθεί τι γίνεται στη συνέχεια μετά την εξωσωματική με αυτά τα γονιμοποιημένα οάρια ή έμβρια? Είναι οάρια γονιμοποιημένα τριών ημερών? Δώστε μας λίγο, κατατοπίστε μας. Όχι, πρώτα να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία αυτή. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο νομοθετικό κενό. Ο νόμος μας είναι πλήρης, είναι από τις καλύτερες νομοθεσίες στην Ευρώπη. Προβλέπονται αυτά που είπε η συνεργάτη σας προηγουμένως για το τι γίνονται τα έμβρια τα οποία μένουν αδιάθετα για τους σκοπούς της αναπαραγωγής. Το πρόβλημα ξεκινάει από το γιατί δημιουργούμε τόσο πολλά έμβρια. Από το αν είναι θεμητό, ενώ ηθικά αποδεκτό, το να δίνεται σε τέτοια ευρεία έκταση μία επιλογή για όποιον θέλει να τεκνοποιήσει στο μέλλον, να εξασφαλίζει από τώρα το αναπαραγωγικό υλικό και μάλιστα σε μορφή εμβρίων για μελλοντική χρήση, η οποία είναι αβέβαιη. Και εκεί νομίζω ότι θα πρέπει λιγάκι να σκεφτούμε λίγο καλύτερα ποιες είναι οι αναπαραγωγικές επιλογές τόσο των ζευγαριών όσο και της κοινωνίας. Καταλαβαίνω τι λέτε, κύριε Βιδάλη.
Βέβαια, κάποιος, ας πούμε, ακούσαμε και την πρόταση να δημιουργηθεί αυτή η δημόσια τράπεζα και μετά να μπορούν αυτά να διατίθεται σε μορφή δωρεά σε άλλα ζευγάρια που επιθυμούν να αποκτήσουν ένα παιδί και δεν μπορούν. Να πω ότι πρώτα ότι το πρόβλημα δεν είναι τόσο έντονο πια στο εξωτερικό. Ήταν πριν από αρκετά χρόνια. Ναι. Δεν είναι πια τόσο έντονο το πρόβλημα αυτό στο εξωτερικό. Σε εμάς είναι έντονο το πρόβλημα, όπως σωστά είπε ο κύριος Πάντους. Όσο για την πρόταση αυτή, θέλω να πω ότι δεν έχουμε στην Επιτροπή Βιοειθικής, ως Επιτροπή Βιοειθικής οφείλω να το πω αυτό, ότι δεν έχουμε κάποια ιδιαίτερη σύσταση ή γνώμη γι' αυτό, δεν έχει έρθει το θέμα σε εμάς. Όμως θα πρέπει να σκεφτούμε ότι είναι ασφαλώς μια ενδιαφέρουσα πρόταση, αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε και το κόστος αυτής της πρότασης. Το κόστος είναι σημαντικό για τη συντήρηση των εμβρίων. Το ερώτημα είναι ποιος θα το καλύψει. Από ό,τι καταλαβαίνω τώρα, τα διατηρούν οι κλινικές. Και από ό,τι πληροφορούμε, σε μερικές περιπτώσεις ζητούν και από τα ζευγάρια να συνεχίζουν να πληρώνουν για την κρυοσυντήρηση, το οποίο δεν είναι κάτι που μπορεί ενδεχομένως να το αντέξει το κάθε ζευγάρι όταν αυτό πάει για πολύ καιρό. Και δεν υπάρχει, διορθώστε με αν κάνω λάθος, διαβάζοντας και ψάχνοντας με την ισχύουσα νομοθεσία, δεν υπάρχει χρονικό όριο που μπορεί να αφήσει στην κρυοσυντήρηση τα γονιμοποιημένα έμβρια. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Από την άλλη πλευρά, από ένα σημείο και έπειτα, αποφασίζει το ίδιο το κέντρο αν θα τα καταστρέψει ή θα τα κρατήσει χωρίς τη γνώμη των γονέων. Από ένα χρονικό σημείο και έπειτα. Άρα το κέντρο έχει αυτό που είπε ο κύριος Πάντος, την ευθύνη και το ηθικό βάρος βέβαια του να καταστρέψει. Το ζευγάρι όμως δεν αποφασίζει για την τύχη αυτών των γονιμοποιημένων εμβρίων, κύριε Βιδάλη. Μέχρι ένα χρονικό όριο, το οποίο με τελευταία αλλαγή της νομοθεσίας παρατάθηκε επαόριστο. Άρα τι λύση θα δοθεί, θεωρείτε, γιατί εδώ μας είπε ο κύριος Πάντος μόνο, έχει 20.000, πόσα είπε Μαρία? Πάνω από 20.000 γονιμοποιημένα οάρια, μόνο στην κλινική του δηλαδή. Και είναι πόσα τα κέντρα, πάνω από 40. Είναι πάνω από 40 σε όλη την Ελλάδα, οπότε άμα δούμε τον αριθμό είναι πάρα πολύ μεγάλος, ήδη. Ναι, η λύση είναι να συνεχίσουν να διατηρούνται αυτά τα έμβρια εφόσον δεν αποφασίσουμε να τα καταστρέψουμε. Τώρα, το πόσο έντονο είναι το ηθικό πρόβλημα του να καταστραφούν έμβρια για τα οποία δεν υπάρχουν πια ενδιαφερόμενοι, εδώ νομίζω ότι η συζήτηση έχει λίγο πολύ τελειώσει, τουλάχιστον σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Έμβρια εξωσωματικά, τα οποία δεν έχουν προοπτική να εμφυτευτούν, δεν δημιουργούν τόσο έντονο ηθικό πρόβλημα για την καταστροφή τους. Γι' αυτό το λόγο, άλλωστε, το έχουν αποδεκτεί και οι περισσότερες νομοθεσίες. Κύριε Βιδάλη. Άρα μην υπερβάλλουμε ως προς αυτό. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βιδάλη. Ευχαριστώ πολύ και την Μαρία την Κατσή. Τώρα έρχομαι εδώ, Φίβος Παπαδάκης και Ανδρέας Βάγιας. Φίβο, έχουμε επίσκεψη του Γερμανού Καγκελαρίου σήμερα στην Αθήνα. Σόλτς είναι η πρώτη του επίσκεψη στην Αθήνα μετά την Άγγελα Μέρκελ, η οποία στα 16 χρόνια της θητείας της είχε επισκεφτεί την ελληνική πρωτεύουσα 5 φορές και είναι σε μια νέα περίοδο για τις σχέσεις μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδας. Φαίνεται πως έχουν ξεπεραστεί οι σκιές του παρελθόντος. Από την ατζέντα πλέον φεύγουν ζητήματα όπως η οικονομική κρίση και μπαίνουν άλλα όπως είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία. Να πούμε πως υπάρχουν και συμφωνίες Ring Taus για ανταλλαγή αρμάτων. Θα παραλάβει δηλαδή η Ελλάδα 40 τεθωρακισμένα Marder και θα δώσει 40 δικά της η χώρα μας στην Ουκρανία σοβιετικού τύπου. Να πούμε πως επίσης στην ατζέντα θα είναι και το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης που οι Γερμανοί φαίνεται πως δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον εκεί. Και να δούμε κιόλας αν ο κύριος Σόλτς διατηρήσει την πολύ θερμή, ας πούμε, σχέση που είχε η κυρία Μέρκελ με τον κύριο Ερντογάν. Το πιο σημαντικό είναι αυτό που λες, Μάριον, διότι η Γερμανία φαίνεται πως έχει αλλάξει στάση, βρίσκεται απέναντι πλέον στον Ερντογάν και θα αποτελέσει αυτό έτσι και ένα κομμάτι ενίσχυσης της ευρωπαϊκής στήριξης προς τη χώρα μας απέναντι στον Τούρκο πρόεδρο. Και για να συνεχίσουμε τώρα. Και παραμένουμε στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος σήμερα το πρωί εγκαινίασε και οριστικά τα ιστορικά λουλουδάδικα επί της Βασιλίσσης Σοφίας. Τον συνόδευαν ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Τασούλας, και η υπουργός πολιτισμού, η κυρία
Μενδώνη. Πόσα χρόνια ήταν κλειστά. 12 χρόνια. Από το 10 μέχρι σήμερα. 12 χρόνια έκλεισαν όταν ξεκίνησε η οικονομική κρίση στη χώρα μας και ανοίγουν σήμερα με τον Πρωθυπουργό να λέει χαρακτηριστικά πως αποκτούμε και πάλι έναν χώρο ο οποίος είναι ταυτισμένος με την ιστορική μνήμη και το συλλογικό υποσυνείδητο όλων των Αθηναίων. Και έχουμε και το άγριο έγκλημα στη Χαλκιδική, πραγματικά. Ένα πολύ άγριο έγκλημα, Μάριον, με τσεκούρι αυτή τη φορά, το οποίο συνέβη την περασμένη Πέμπτη. Έχει μια οικογένεια ολόκληρη. Ακριβώς. Ναι. Την περασμένη Πέμπτη, 20 Δεκάτου, όταν ένας 53χρονος δέχθηκε επίθεση με τσεκούρι από έναν 27χρονο. Ο 27χρονος του κατάφερε χτυπήματα με το τσεκούρι στο κεφάλι και στο στήθος. Ο 53χρονος αρχικά πήγε σπίτι του, στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου υπέκυψε στα πολύ σοβαρά τραύματά του. Τώρα, ο λόγος που συνέβη αυτό το περιστατικό δεν είναι ακόμα γνωστός, ωστόσο υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι ο γιος του 53χρονου, ένας 24χρονος, φέρεται πως είχε βιάσει στο παρελθόν μία κοπέλα στη Χαλκιδική. Και ότι αυτός ήταν ο λόγος του διαπληκτισμού. Να πούμε πως στη συνέχεια ο 27χρονος μαζί με τον αδερφό του ηλικία 47 χρονών μαχαίρωσαν τον 24χρονο γιο του 53χρονου και χτύπησαν και την 18χρονη κόρη του. Έγινε ένας χαμός με λίγα λόγια. Ούτε ταινία. Ούτε ταινία, ούτε ακριβώς. Ταινία πραγματικά. Συνελήφθησαν τόσο άγριο τα δύο αδέλφια σκηνικό. Και οδηγήθηκαν στις φυλακές της Νιγρήτας. Επίσης, δεν το χωράει ο νους. Γυναίκα στο παλαιό Φάληρο περίμενε το λεωφορείο και την καταγγέλει ότι τη βίασε κάποιος υπό την απειλή μαχαιριού. Σύμφωνα με όσα λέει η ίδια, το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή, όταν περίμενε στη στάση το λεωφορείο για να πάει στην δουλειά της. Εκεί λοιπόν ένας άντρας την πλησίασε και υπό την απειλή μαχαιριού την οδήγησε σε ένα πάρκο, την ξάπλωσε στο πάτωμα, της έβγαλε τα ρούχα και την βίασε. Και μάλιστα, όπως η ίδια κατέθεσε, της είπε στη συνέχεια, με ειρωνικό τρόπο, θέλεις να γίνεις το κορίτσι μου. Τη ζητούσε το κινητό. Η κοπέλα στη συνέχεια κατάφερε και βρήκε την δύναμη να βάλει τα ρούχα της, επέστρεψε στην στάση, εκεί την ξαναβρήκε ο δράστης, την ακολούθησε. Τη ζήτησε το κινητό της και μάλιστα την απείλησε πως αν μιλήσει στην αστυνομία θα την σκοτώσει. Η κοπέλα βρήκε τη δύναμη ξανά, πήγε στο αστυνομικό τμήμα, του έκανε μήνυση. Ο άνδρας ακόμα δεν έχει βρεθεί και αναζητάται από τις αρχές. Μάλιστα. Λοιπόν, Φίβο, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στον Ανδρέα Ντοβάγια. Τι γίνεται, είχαμε μία πτήση, μία προσγείωση για γερά νεύρα. Πού, στην Πορτογαλία? Στην Πορτογαλία θα ξεκινήσουμε λοιπόν από τη Μαδέιρα. Η Μαδέιρα βρίσκεται στον Ατλαντικό, βόρεια από τα Κανάρια νησιά και δυτικά του Μαρόκου. Εκεί λοιπόν το αεροδρόμιο, το οποίο έχει και τον τίτλο Κριστιάνο Ρονάλντο, βρίσκεται ένα από τα πιο επικίνδυνα αεροδρόμια λόγω των δυνατών αέριδων που φυσούν. Εδώ λοιπόν οι επιβάτες, αυτό το οποίο έζησαν είναι οι αριστοτεχνικές ικανότητες του πιλότου. Το συγκεκριμένο αεροδρόμιο θεωρείται ένα από τα πιο επικίνδυνα και στην Ευρώπη λόγω της θέσης. Εν τω μεταξύ, πρόκειται για ένα αεροδρόμιο το οποίο είναι ένα από τα πιο πολυσύχναστα στην Πορτογαλία. Χόρευε το αεροπλάνο, για φανταστείτε τους επιβάτες μέσα. Σε πιάνει ένα μικρό τουλάχιστον. Ωστόσο, πρέπει να σας πω ότι οι πιλότοι, για να μπορέσουν να πετάξουν αεροπλάνο το οποίο προσγειώνεται στο αεροδρόμιο της Μαδέιρα, παίρνουν ειδική εκπαίδευση. Για το συγκεκριμένο αεροδρόμιο. Ακριβώς. Για να μπορέσουν να έχουν τη δυνατότητα να προσγειωθούν εκεί, κάνουν ειδική εκπαίδευση. Πες μου, σε παρακαλώ πολύ, στην Ινδία δεν έχουν προεκλογική περίοδο, γιατί διαφορετικά ένας υπουργός, άκου τώρα Χρήστο, να χαστουκίζει στην περιφέρειά του, ενώ έχει πάει υποτίθεται για καλό, Έχει πάει, είναι να χαστουκίζει μια γυναίκα δημόσια, τι να πω. Είναι ο υπουργός στέγασης, ο οποίος έχει βρεθεί σε επαρχία της Ινδίας για να μοιράσει τίτλους ιδιοκτησίας. Εκεί λοιπόν υπάρχει μια γυναίκα η οποία τον προσεγγίζει για να του μιλήσει για την δική της υπόθεση. Η απάντηση λοιπόν του Υπουργού είναι, όπως βλέπουμε, να τη χαστουκίσει. Ο ίδιος αυτό το οποίο υποστηρίζει ότι δεν το έχει κάνει. Ωστόσο το βίντεο, όπως βλέπουμε, είναι σαφές το ότι έχει συμβεί. Αφού ίδιος έχει αποτυπωθεί σε βίντεο, πώς δεν το έχει κάνει. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι προσπαθεί να την διώξει, ότι δεν την χαστουκίζει. Ωστόσο ήταν πολύ έντονες αντιδράσεις και από την αντιπολίτευση, η οποία κατηγορεί για μισογυνισμό το κόμμα της κυβέρνησης. Και τώρα πάμε στην υγεία του βασιλιά Καρόλου, που νομίζω ότι έτσι ανησυχεί διάφορα μέσα, γιατί ασχολούνται πολύ ακόμη, δεν έχει γίνει στέψη. Το περιμένουμε για το Μάιο, στις 6 Μαΐου του 2023. Συνεχίζουν τα δημοσιεύματα να αναφέρουν ότι κάτι δεν πάει καλά ή ότι υπάρχει ανησυχία με τον βασιλιά
Κάρολο, ακόμα λοιπόν έχουμε τώρα το δημοσίευμα από γερμανικό περιοδικό, σύμφωνα με το οποίο ο ίδιος φαίνεται να έχει πει στην σύζυγό του Καμίλα ότι πάσχει από κατάθλιψη, ότι είναι πολύ δύσκολο. Αυτά τα τελικά. Χέρια, με συγχωρείς, επειδή τα δείχνει τώρα, αυτά έχουν μπει στο αντικείμενο της συζήτησης έτσι, και της ανάλυσης, γιατί τα χέρια είναι πρισμένα και κόκκινα. Και αυτό ενδεχομένως να υποδεικνύει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα καρδιάς. Αυτό συνεχίζει και υπάρχει, ότι είναι δείγμα καρδιακής ανεπάρκειας. Εν τω μεταξύ, το συγκεκριμένο άρθρο αναφέρει ότι υπάρχουν εκτιμήσεις ότι η θητεία του Καρόλου αναμένεται να είναι μία από τις συντομότερες των τελευταίων 200 ετών. Περίμενε τόσα χρόνια και τώρα δεν πρόλαβε να αναλάβει και συμβαίνουν όλα αυτά και προετοιμάζουν τον Γουίλιαμ. Λέμε τώρα, όχι, εντάξει. Λοιπόν, πού πάμε τώρα? Θα πάμε στην Ινδονησία. Είναι μία είδηση η οποία σοκάρει. Υπάρχει είδηση για το θάνατο, τον τραγικό θάνατο μιας 54χρονης γυναίκας, την οποία έφαγε ένας πίθωνας 7 κιλών. Η γυναίκα αγνοούνταν, ο σύζυγός της δεν την έβρισκε, δεν επέστρεψε ποτέ από τη φυτεία στην οποία εργαζόταν. Οι έρευνες ήταν στην συγκεκριμένη περιοχή και τελικώς αυτό το οποίο συνέβη να εντοπίσουν τον πίθωνα. Οι περιγραφές είναι δραματικές, αναφέρουν γι' αυτό ότι είναι ασύλληπτο τώρα. Ήταν πρισμένο το στομάχι του πίθωνα. Επομένως, αυτό το οποίο έκαναν ήταν να κάνουν στην πραγματικότητα σχεδόν σαν χειρουργική επέμβαση για να, να δουν ότι τελικώς η γυναίκα είχε φαγωθεί από τον πίθωνα. Μάλιστα. Και θα σας αφήσω με μια είδηση η οποία έρχεται από την Κύπρο. Είναι πολλές φορές που ακόμα και τα θλιβερά γεγονότα όπως οι κηδείες ενδεχομένως να έχουν και κάποια ευτράπελα. Και αυτό διότι στη Λεμεσό παρολίγουν να κηδέψουν λάθος άνθρωπο. Η ιστορία έχει να κάνει με το ότι ο γιος της οικογένειας, ο γιος του θανόντος, βρέθηκε στο γραφείο τελετών για να ταυτοποιήσει τη σωρό του πατέρα του. Στο γραφείο τελετών είχαν κάποιες αμφιβολίες σε σχέση με το αν ήταν η σωστή σωρό. Ωστόσο, ο γιος επέμενε, οπότε δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι εκεί οι υπάλληλοι του γραφείου τελετών. Ναι. Κατά τη διάρκεια της κηδείας, λοιπόν, κάποιοι συγγενείς επέμεναν ότι κάτι δεν πάει καλά. Ειδικά ο εγγονός. Αυτό το οποίο βοήθησε πολύ ήταν ότι η σωρός η οποία ήταν στο φέρετρο ήταν αρτιμελής, ενώ ο δικός τους συγγενής του έλειπε ένα δάχτυλο και αυτό το γνώρισαν. Έτσι τελικώς, λίγο πριν... Πάνω στην του αναγνώρισε άλλο πρόσωπο για πατέρα του. Ο γιος, δηλαδή, ναι. Ο ίδιος ζήτησε συγγνώμη, πρέπει να σας πω, και όλα όσα συνέβησαν είπε ότι έχουν να κάνουν με τη συναισθηματική φόρτιση στην οποία βρέθηκε. Τελικώς άλλαξε η σωρός και η κηδεία πραγματοποιήθηκε κανονικά. Μάλιστα. Λοιπόν, Ανδρέα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στην Μαρία Τιγκατσή για να μάθουμε τα νέα από την περιφέρεια. Μαρία, από πού θα ξεκινήσουμε? Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από τη Θεσσαλονίκη, όπου λακτάρισαν χθες επιβάτες λεωφορείου, όταν ένας άντρας μπήκε μέσα στο λεωφορείο με μια αλυσίδα στο στόμα και κρατούσε ένα μαχαίρι στα χέρια του. Κάποια στιγμή, λοιπόν, οι εικόνες που βλέπουμε είναι από το festival.gr. Οι επιβάτες κατάλαβαν ότι ο άντρας αυτός κρατούσε μαχαίρι, ειδοποίησαν αμέσως τον οδηγό του λεωφορείου και εκείνος έκλεισε τις πόρτες προκειμένου να ειδοποιήσει την αστυνομία και να μην καταφέρει να ξεφύγει αυτός ο άντρας. Αυτός αντιλήφθηκε ότι ο οδηγός έχει κλείσει τις πόρτες, προσπάθησε να πατήσει το σύστημα ασφαλείας προκειμένου να τις ανοίξει και να βγει έξω. Δεν τα κατάφερε. Με ένα τσεκούρι, λοιπόν, το οποίο το βρήκε μέσα στο... Είναι το κόκκινο σφυρί, το οποίο είναι έκτακτης ανάγκης στα λεωφορεία. Το πήρε, έσπασε το παράθυρο και βγήκε από το παράθυρο. Μα συνέβησαν όλα αυτά μέσα στο λεωφορείο, με επιβάτες. Μέσα στο λεωφορείο όλα αυτά. Μέσα στο λεωφορείο. Μαζί με τους επιβάτες, οι οποίοι, θέλω να σου πω, ότι μόλις βγήκε από το λεωφορείο, τον καταδίωξαν, δεν κατάφεραν να τον εντοπίσουν, αναζητείται από τις αστυνομικές αρχές. Μάλιστα. Λοιπόν, μένουμε στη Θεσσαλονίκη, αλλάζουμε κλίμα, καθώς έχει το αντιτροπλικό βέλος έχει καταγράψει ένα ρεκόρ επισκεψιμότητας, γιατί μόνο τις τελευταίες 5 ημέρες το έχουν επισκεφθεί τουλάχιστον 3.000 άτομα. Εντάξει, είναι και λογικό, Μάριον, γιατί σήμερα είναι και η γιορτή του Αγίου Δημητρίου που λέω στη Θεσσαλονίκη, είναι και 28η, πάρα πολλοί κόσμοι επισκέφτεται τη συμπρωτεύουσα προκειμένου να δει και την παρέλαση. Οπότε είναι λογικό τώρα αυτές τις μέρες να έχει καταγράψει και αυτό το ρεκόρ, πραγματικό ρεκόρ. Mm-hmm. Βρίσκεται εγκυροβολημένο στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, θέλω να σου πω, από το 2019 συνολικά μέχρι και σήμερα το έχουν επισκεφτεί περίπου 250.000 άνθρωποι. Μάλιστα. Και επίσης είναι και σήμερα ενδεχομένως μια μέρα και τις επόμενες μέρες, οπότε θα έχουν την ευκαιρία όσοι επιθυμούν να το επισκεφθούν. Να το επισκεφθούν. Και πάμε πού? Πάμε στο Βόλο. Στο Βόλο, όπου ένας διαρρήκτης
για τρίτη φορά μέσα σε λίγες εβδομάδες προσπαθεί να κλέψει ένα περίπτερο. Η κάμερα φυσικά αυτή τη φορά τον κατέγραψε και είχε μαζί του και ένα συγκεκριμένο εργαλείο προκειμένου του διευκολύνει να κάνει την διάρρηξη. Αυτές είναι οι εικόνες που έχει καταγράψει η κάμερα ασφαλείας. Αρχικά άνοιξε το ψυγείο και στη συνέχεια αφαίρεσε και μεγάλα και αντικείμενα αξίας από το περίπτερο αυτό. Είναι η τρίτη φορά, όπως σου είπα. Αυτή τη φορά όμως η κάμερα τον κατέγραψε και αναζητείται και αυτός από την αστυνομία. Και να πάμε στην Κρήτη, όπου άγνωστοι βανδάλισαν τον υπηαγωγείο της Επισκοπής στο Δήμο Χερσονήσου. Οι μαθητές, λοιπόν, τα παιδάκια του νηπιαγωγείου, απάντησαν σε αυτούς τους ανθρώπους με ένα πολύ διαφορετικό τρόπο. Τους έγραψαν ένα γράμμα, το γράμμα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στις οθόνες μας, μαζί με ζωγραφιές, όπου μεταξύ άλλων τους λένε: «Γεια σας, μεγάλα παιδιά. Μπορεί, λέει, να είμαστε μικροί, αλλά εμείς έχουμε πιο μεγάλες ιδέες από εσάς». Τους αναφέρουν ότι σπάσατε την τηλεόραση, τη βρύση, τον νεροχύτη, ότι νιώθουν θυμό και λύπη για όλο αυτό που κάναν στο σχολείο τους και καταλήγουν λέγοντας ότι έχουν δικαίωμα να έχουν ένα σχολείο καθαρό, όμορφο και να νιώθουν χαρούμενοι. Ωραία απάντησαν τα παιδιά. Πολύ ωραία απάντησαν. Και τώρα πάμε στην Κρήτη, σε έναν γάμο που πιστεύω ότι όσοι ήταν καλεσμένοι θα το θυμούνται για πάντα, γιατί 50 τουλάχιστον άτομα έφυγαν με τροφική δηλητηρίαση από το γάμο. Τα 20 από αυτά νοσηλεύτηκαν, χρειάστηκε να νοσηλευτούν στο νοσοκομείο. Ήταν άνθρωποι κυρίως μεγαλύτερης ηλικίας. Οι υπόλοιποι κάλεσαν τηλεφωνικά το κέντρο υγείας προκειμένου να τους πούν ότι έχουν κάποια συγκεκριμένα συμπτώματα, που αποδείχθηκε τελικά ότι ήταν τροφική δηλητηρίαση. Νοσηλεύτηκαν όσοι νοσηλεύτηκαν, τουλάχιστον έχουν ξεπεράσει τα χειρότερα. Περαστικά και συγχαρητήρια στους νεόνυφους, βέβαια, αλλά. Εντάξει. Λοιπόν, και θα κλείσουμε πάλι με τη Θεσσαλονίκη και το νέο τηλεσκόπιο του αστεροσκοπίου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, γιατί χθες, Μάριον, είχαμε έκλειψη ηλίου και έχει καταγράψει κάποιες πάρα πολύ ωραίες εικόνες. Το 29% της επιφάνειας του ήλιου καλύφθηκε από την σκιά της Σελήνης. Αυτή είναι η εικόνα η χθεσινή, τη βλέπουμε τώρα και στις οθόνες μας. Mm-hmm. Στην Ελλάδα η έκλειψη ηλίου ήταν ορατή για περίπου 2 ώρες. Η συγκεκριμένη έκλειψη ήταν ορατή σε Αφρική, Ασία και Ευρώπη. Και να σου πω ότι είναι ένα σπάνιο φαινόμενο, γιατί την επόμενη φορά που θα έχουμε αντίστοιχη έκλειψη θα είναι το 2027 και η μεθεπόμενη το 2030. Μάλιστα, Μαρία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα, εμείς θα ταξιδέψουμε. Θα ταξιδέψουμε και θα πάμε μέχρι τη Βιέννη. Αυτή την πολύ ωραία πόλη που είναι σαν ζωγραφιά. Αλλά όχι μόνο θα πάμε εκεί, αλλά θα μπούμε και μέσα στην κρατική όπερα της Βιέννης, όπου θα συναντήσουμε μία πρίμα μπαλαρίνα. Για να δούμε. Γεια σας. Καλησπέρα, Ιωάννα Αβραάμ. Ευχαριστούμε πολύ. Υπό τους ήχους της λίμνης των Κύκνων ήρθε η πρίμα μπαλαρίνα. Ένα όνειρο γίνεται πραγματικότητα για σένα. Χαιρόμαστε με το χαμόγελό σου. Γεια σας, να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, βρίσκεσαι βέβαια στην Βιέννη. Κυνήγησες ένα όνειρο που φαντάζομαι οι μπαλαρίνες από πολύ πολύ μικρά παιδάκια είναι σε αυτή τη διαδικασία, την επίπονη μπορώ να πω, που εμείς βλέπουμε αυτό το τέλειο αποτέλεσμα μετά. Και δεν είναι πολλές μέρες από όσο πληροφορούμε που έχεις προχωρήσει και έχεις αναδειχθεί σε κορυφαία μπαλαρίνα εκεί της κρατικής όπερας της Βιέννης. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα σας λόγια. Όπως και είπατε κι εσείς, η προαγωγή ανακοινώθηκε πριν ένα μήνα, στις 26 Σεπτεμβρίου, μπροστά από το κοινό, μετά τη λήξη της παράστασης όπου πρωταγωνιστούσα στον Ballet Onekin, στο ρόλο της Τατιάνας. Αγαπημένη μου Ιωάννα, κάτσε λίγο γιατί χαζεύω πάρα πολύ ό,τι έχει να κάνει και με το χορό και με τον μπαλέτο ιδιαίτερα και ξέρω πόσες θυσίες χρειάζεται να κάνει ένα κορίτσι για να φτάσει σαν και εσένα τόσο ψηλά. Ζεις στη Βιέννη τα τελευταία πόσα χρόνια? Είμαι εδώ από το 2018, οπότε τα τελευταία 14 χρόνια. Από το 2018. 8, συγγνώμη, 2008. Από το 2008. 8. Πήγες δηλαδή σχετικά μικρή. Εσύ από πόσο χρονών ασχολείσαι με το μπαλέτο? Ξεκίνησα από 4 χρονών. Είσαι από τη Λεμεσό?
Είμαι από τη Λευκοσία. Γεννήθηκα στη Λευκοσία. Ναι. Ζούσαμε όμως στη Λεμεσό με την οικογένειά μου. Mm-hmm. Ναι, ξεκίνησα τον μπαλέτο από 4 χρονών. Οι γονείς μου γρήγορα είδαν την κλίση μου προς αυτή την τέχνη. Και γι' αυτό με έστειλαν σε σχολή χορού, όπου και έκανα τα πρώτα και έχει και η οικογένειά σου σχέση με το χορό? Οι γονείς μου είναι φιλότεχνοι. Mm. Έχουν σπουδάσει σε μια από τις μεγαλύτερες πολιτιστικές χώρες του κόσμου, στη Ρωσία. Οπότε τα ερεθίσματα που είχα από μικρή ήταν... Ιωάννα, εκεί τώρα που βρίσκεσαι, φαντάζομαι, σε ένα τέτοιο επίπεδο υπάρχει και πάρα πολύ ανταγωνισμός. Είναι λίγες οι θέσεις, είναι πολλά τα κορίτσια, είναι πολλοί οι χορευτές, οι θέσεις είναι συγκεκριμένες. Ναι, υπάρχει πολύς ανταγωνισμός, είναι όμως και ένα από τα... Είναι ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτού του επαγγέλματος. Είναι μέσα στη ζωή μας. Ξέρουμε ότι θα περάσουμε από αυτό. Χρειάζεται πολλή δουλειά, πολλή αφοσίωση, πίστη, προσήλωση στο στόχο και πάνω απ' όλα αγάπη και σεβασμό προς αυτή την τέχνη για να μπορεί κάποιος να αντεπεξέλθει. Και να, τι θυσίες να έχει χρειαστεί να κάνεις? Είναι γνωστά τα ματωμένα δάχτυλα από τη Σπουέντ. Αλλά συνολικότερα, γιατί μία χορεύτρια σε αυτό το επίπεδο πρέπει να έχει και μία άψογη φυσική κατάσταση και φαντάζομαι πολύ πειθαρχημένη ζωή. Κοιτάξτε, αυτή η διαδικασία θα τη χαρακτήριζα ιδιαίτερη. Εδώ να ξεκαθαρίσουμε ότι άλλο είναι να σπουδάζεις για να πάρεις ένα δίπλωμα δασκάλας χορού και άλλο για να περάσεις στο επαγγελματικό επίπεδο ως χορευτής. Ναι. Όπως είπαμε και πριν, ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος, τόσο για να εργοδοτηθείς σε μια ομάδα, όσο και για να διατηρηθείς, αλλά και να ανελιχθείς σε αυτήν. Mm-hmm. Είναι το ίδιο όπως συμβαίνει και στον επαγγελματικό αθλητισμό. Το συμβόλαιο σου ανανεώνεται ή δεν ανανεώνεται κάθε χρόνο. Και σχετικά με τις δυσκολίες που αναφέραμε, όπως τραυματισμοί, ανταγωνισμός, θεωρώ ότι μπορούμε να τις διακρίνουμε σε προσωπικές, που έχουν να κάνουν δηλαδή με την προσωπική ζωή, όμως και επαγγελματικές. Ναι. Σίγουρα οι πρώτες δεν πρέπει να αφήνουμε να επηρεάζουν τις δεύτερες. Ιωάννα, έχεις φτάσει στο στόχο σου, είσαι ικανοποιημένη? Έχω υλοποιήσει ένα από τους μεγαλύτερους μου στόχους. Mm-hmm. Και ναι, η συγκίνησή μου και η χαρά μου είναι βαθιά. Βέβαια, τώρα εξυπακούεται ακόμη πιο σκληρή δουλειά, περισσότερη δουλειά, για να μπορώ έτσι ώστε να κρατάω αυτό τον τίτλο με τιμή και σεβασμό. Ιωάννα, θα μας αποχαιρετήσεις όπως μας υποδέχτηκες και στο χώρο σου, να σε χαζέψουμε, να σε θαυμάσουμε. Ναι. Πριν το κάνω αυτό, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε στην εκπομπή σας. Εμείς ευχαριστούμε, Ιωάννα. Να είστε καλά και καλή συνέχεια. Θα σε χαρούμε και βεβαίως ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σου σήμερα εδώ. Ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια. Μάγεψε πραγματικά. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Πρώτα όμως έχω το δώρο της εβδομάδας, το καταπληκτικό αυτό δώρο. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας με τις νέες οικιακές ηλεκτρικές συσκευές Morris Retro Series. Τηλεφωνήστε στο 14999 ή στείλτε μήνυμα open και νό όνομα τεπώνυμο. Η κλήρωση είναι τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου εδώ από την εκπομπή μας. Η εταιρεία Μυρίδης Αβίδης ΑΕ είναι ο επίσημος αντιπρόσωπος και διανομέας των ηλεκτρονικών, ηλεκτρικών και μεγάλων οικιακών της εταιρείας Morris. Για
δοκιμάστε λίγο την τύχη σας, γιατί είναι πολύ όμορφες αυτές οι συσκευές. Λοιπόν, και τώρα πάμε να δούμε και το μεγάλο δώρο εδώ από το σταθμό, από το Open, το Toyota Yaris. Κοιτάξτε εδώ, κούκλα σε κόκκινο χρώμα, πεντάθυρο, αξίας 16.000 ευρώ, με τον ίδιο τρόπο, στον πενταψήφιο 14999. Φεύγουμε διαφημίσεις και ερχόμαστε. Επιστρέψαμε να πούμε άλλη μια φορά χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όποιον γιορτάζει σήμερα. Δημήτρης, Δήμητρα, όλες μας τις ευχές. Και τώρα έρχεται το Top 10. Τζόρτζια και Τζόνι. Πόσο ωραία γράφει το μόβ πάνω μου όμως. Γράφει ωραία το μόβ πάνω μου. Να φορά πιο συχνά μόβ, θα ζητήσω την ίδια με το λόγο μου. Θα σε φτύσω εγώ. Φτύσαμε. Για να μην σε ματιάσουμε. Θες να ξεκινήσεις. Αν ξεκινάω εγώ κιόλας. Εσύ ξεκινά. Αφού ξεκινάω, λοιπόν, πάμε στο νούμερο 10 να δούμε μια σερβιτόρα ηρωίδα, παρακαλώ. Να πέσει το 10. Θέλω να δεις το βίντεο αυτό. Καθώς έτρωγε ένας νεαρός με την οικογένειά του, ξαφνικά ξαναπνίγεται. Αλλά γύρω του δεν το καταλάβανε. Οπότε η σερβιτόρα το αντιλήφθηκε και με τη λαβή Heimlich, με ταχύτητα τα αντανακλαστικά, πήγε από πίσω του, τον σήκωσε και τον έσωσε, παιδιά, από βέβαιο πνιγμό. Αυτό πρέπει να έχεις γνώσεις πρώτων βοηθών και να το κάνεις, γιατί αλλιώς δεν μπορείς να το κάνεις από μόνος σου, έτσι. Φαντάζομαι σε κέντρα εστίασης θα γνωρίζουν από τέτοιες περιπτώσεις, γιατί πολύ πιθανό κάποιος να το πάει την ώρα που τρώει. Αλλά το τραγικό είναι που η οικογένειά του δεν το κατάλαβε, οπότε δεν μπορούσαν να τον βοηθήσουν. Πάλι καλά που τον αντιλήφθηκε γρήγορα η σερβιτόρα και τον σήκωσε πάνω, κοίτα. Κατευθείαν τον έπιασε με αυτή τη λαβή. Heimlich λέγεται αυτή. Η σερβιτόρα είχε και ένα σωματότυπο κατάλληλο, γιατί τον άρπαξε, τον σήκωσε και μπόρεσε να το διαχειριστεί. Το θέμα είναι ότι του έσωσε τη ζωή. Οπότε μπράβο της, είναι ηρωίδα της ημέρας. Και το παιδάκι δίπλα που χτυπάει έτσι από πίσω σιγά σιγά. Δεν είχε καταλάβει. Είναι εντυπωσιακό αυτό. Το παιδάκι ξανά τον επενεί. Εντάξει, όλα καλά. Πάμε τώρα στο νούμερο 9 και θα σας δείξουμε μια κρυφή βίλα στους κόλπους των Άλπαιων. Αυτή η κρυφή βίλα που από σήμερα θα σταματήσει, εφόσον τη δείχνουμε στην εκπομπή να είναι κρυφή, γιατί την αποκαλύπτουμε ουσιαστικά. Τέλειο. Είναι ένα καταφύγιο, παύλα, κρυσφύγετο και μια σπιταρόνα ουσιαστικά στο εσωτερικό. Είναι απίστευτο. Εννοείται που είναι σαν υπόσκαφο, ας πούμε. Ναι, την έχει φτιάξει. Πώς είναι αυτά στη Σαντορίνη με έναν τρόπο. Είναι αυτό. Ουσιαστικά αυτό εδώ που βλέπετε είναι η εξωτερική του εικόνα και την έχει φτιάξει έτσι αυτός ο αρχιτέκτονας, εκπληρώνοντας το όνειρό του, ώστε να, μην, να διατηρηθεί, ας πούμε, και το περιβάλλον της περιοχής, γιατί οι κάτοικοι είχαν αντιρρήσεις να πάνε να χτιστούν, ας πούμε, σπιταρώνες εκεί πέρα. Γι' αυτό θέλει φοβερή διεργασία. Άρα πρέπει να έσκαψε μέσα, δηλαδή, και να το έχτισε. Αυτό θέλει. Έσκαψε μέσα, κρατώντας όμως και το φως, επιτρέποντάς του να μπει στο εσωτερικό για να είναι και φωτισμένη και να μην είναι στα σκοτάδια. Οπό. Και μπορείτε να την ενοικιάσετε ως Airbnb. Δεν στα βουνά βλέπω εγώ εκεί. Και η Χάιντι θα κατέβει σε λίγο. Έτσι, γελάσει. Θυμίζω οριακά προσομοίωση. Και μια και είπα προσομοίωση, θες να δεις ένα βίντεο ψευδέστηση, θέλω να δείτε όταν η 3D ζωγραφική συναντά τη φασίνα. Πάμε να δούμε στο νούμερο 8, θα καταλάβω. Όχι, κυρίες και κύριοι, αυτός ο κύριος δεν ισορροπεί πάνω σε σκάλα, γιατί αυτό είναι μια ζωγραφιά, οπότε το σκουπίζει. Καλά, φοβερό. Δεν είναι, παιδιά, illusion που λέμε. Ψευδέστηση. Είναι ψευδέστηση, πραγματικά. Είναι ακριβώς το σημείο. Είδες με την προοπτική, το έχει ζωγραφίσει, το έχει σχεδιάσει. Νομίζεις ότι θα κατέβεις στον από κάτω όροφο, αν το δεις για μια στιγμή έτσι καριέρα, ας πούμε, φευγαλέα. Και σας πληροφορώ ότι αυτό το κάνουν και σε δρόμους. Ας πούμε, υπάρχουν τέτοιοι καλλιτέχνες, οι οποίοι ζωγραφίζουν κενά κάτω στους δρόμους, που είναι σαν τρύπα. Και τα αυτοκίνητα σταματάνε γιατί νομίζουν ότι θα πέσουν κάτω στο πηγάδι. Ενώ στην ουσία είναι ζωγραφιά. Ναι, αυτή είναι μια ζωγραφιά, αλλά το βλέπεις και στο Instagram, για παράδειγμα, στις ομπρέλες του Ζογκολόπουλου στη Θεσσαλονίκη, που πάνε όλοι και κρατιούνται και είναι σαν τη Mary Poppins. Ακριβώς. Αλλά αυτό είναι παραπλανητικό, έτσι. Σωστά. Οπότε ναι, δεν έπεσε κανείς. Πάμε τώρα στο νούμερο 7, που είναι πραγματικότητα αυτό που θα δείτε τώρα. Θα το δούμε. Δεν έχει καμία ψευδέστηση αυτό το βίντεο, παιδιά. Κοιτάξτε εδώ. Έλα, κάντο. Να. Είδατε τι έγινε μόλις τώρα. Αυτό δεν το κάνει και άνθρωπος. Αφαιρέθηκε ένα τραπεζομάντιλο από ένα στρωμένο τραπέζι. Χωρίς να πέσει τίποτα. Χωρίς να μετακινήσει τίποτα και χωρίς να πέσει και τίποτα. Με την, ουσιαστικά με την φυσική, ας πούμε, τους νόμους της φυσικής. Με την ταχύτητα που έφυγε. Δεν πρόλαβαν ούτε τα ποτήρια να αντιδράσουν. Τίποτα δεν έγινε. Έχω δει και κάτι ανθρώπους το κάνουν αυτό. Κάτι Κινέζοι κυρίως ανεβάζουν κάτι τέτοια βίντεο που το κάνουν τόσο γρήγορα που δεν πέφτει τίποτα.
Εγώ πάω να πιάσω το ποτήρι του νερού και φεύγουν όλα. Αυτό πραγματικά. Αυτό είναι εντυπωσιακό πάντως. Εντυπωσιακό. Δοκιμάστε το στο σπίτι, ξέρω εγώ. Εντυπωσιακό επίσης είναι αυτό που βρήκαν κάποιοι κυπουροί στην αυλή ενός σπιτιού. Πάμε να δούμε στο νούμερο 6, παρακαλώ. Σοκ! Έπαθαν λοιπόν, σοκ και δέος λοιπόν έπαθαν οι κυπουροί αυτοί που βλέπετε εδώ πέρα, όταν στην Καλιφόρνια, καθώς εκτελούσαν εργασίες στον κήπο ενός σπιτιού, σε μια πολυτελούς βίλας πρέπει να σου πω, βρήκανε 1,5 μέτρο κάτω το έδαφος αυτή τη Mercedes που βλέπεις εδώ πέρα. Μια Mercedes της δεκαετίας του 90. Θα τον κυνηγούσε η εφορία τον κύριο. Ω, πρέπει να σου πω ότι επειδή οι κυπουροί προφανώς κάλεσαν την αστυνομία, γιατί αυτό πρέπει να διευθετηθεί το θέμα, να διερευνηθεί μάλλον, πρέπει να σου πω ότι η συγκεκριμένη Mercedes δεν ανήκε στο ζευγάρι που ήταν η ανήκη του σπιτιού, αλλά στον προηγούμενο ιδιοκτήτη, ο οποίος είχε ποινικό μητρό και είχε αρχείο στην αστυνομία για φοροδιαφυγές και ήταν και ύποπτος και για φόνο. Στάπα εγώ. Οπότε... Και έθαψε τη Mercedes. Και έθαψε τη Mercedes στον κήπο του σπιτιού του. Οι επόμενοι βέβαια ιδιοκτήτες δεν είχαν ιδέα. Πήγαν αυτοί να φτιάξουν τον κήπο τους και βρήκανε ένα αυτοκίνητο. Μάλιστα. Πρέπει να σου πω ότι φέρανε εκεί σκυλιά γιατί ήταν και ύποπτος για ναρκωτικά. Μήπως έκρυβε τίποτα η Mercedes μέσα, μήπως είχε και κανένα πτώμα. Ναι, πτώμα. Τώρα νομίζω ότι το έχεις πάει σε άλλο επίπεδο. Όχι, αλήθεια, όλα προσθέτει αυτά... στοιχεία στο ρεπορτάζ δικά σου. Μίλησα. Δεν τα είπαν έτσι από εκεί. Έχω μιλήσει με το αστυνομικό τμήμα της Καλιφόρνιας εκεί πέρα. Με τον κυπουρό επίσης. Μου είπε ακριβώς τα πάντα όπως είναι, σα τα λέω ακριβώς. Αυτή η Mercedes πρέπει να σου πω ότι είναι μια SL της δεκαετίας του 90. Είναι σπάνια. Και με αυτά είναι... τα στοιχεία όχι. Πάμε παρακάτω. Ναι, ναι, ναι. Θέλετε, δεν ναι. Σ' άρεσε το αστυνομικό μου ρεπορτάζ. Δεν το συζητώ. Α, ναι. Να πάω λέω, σε μήπως. Ρεπορτάζ μόδας. Φύγε. Κατευθείαν τώρα. Τώρα. Πέσε. Είναι αυτό που θα δείτε τώρα, ένα σπάνιο βίντεο που μας έρχεται μέσα από τον ίδιο τον Νίκο Ντιόρ σε ένα ντοκιμαντέρ που έχει φτιαχτεί για το YouTube και βλέπουμε τον ίδιο τον Κριστιαν. Είναι η στιγμή ουσιαστικά που σχεδιάζει τα πατρών και τα ρούχα του ένα-ένα για την κολεξιόν του 1949. Είναι ένα βίντεο το οποίο μέχρι σήμερα δεν ξέραμε πώς... Υπάρχουν. Από 70 χρόνια πίσω, ακριβώς. Δηλαδή. Ναι, το δείχνουν και τα χρώματα, δηλαδή είναι παλιό αυτό το υλικό. Και δεν ξέραμε καθόλου πώς γίνεται η διαδικασία μέχρι σήμερα ουσιαστικά τότε, πώς φτιάχνονταν τα ρούχα. Με πάρα πολλές κυρίες εκεί πέρα, βασίλισσες, πριγκίπισσες να τον επισκέπτονται για να φορέσουν τα κομψά και τα ωραία ρούχα του τέλος πάντων. Και εσύ είσαι εντυμένη Dior σήμερα, σε έχει ειδήσει ο κύριος τόσο κομψά. Όχι, δεν έχω τόσα λεφτά. Είσαι από μόνη σου κομψή τότε, Τζόρτζια. Και επειδή είσαι πού κομψή. Το πας? Δεν, όχι, δεν ξέρω, έτσι το είπα. Δεν έτσι, έχει έτσι. Να κάνει καμία σχέση με το επόμενο θέμα. Okay. Στο νούμερο 4 πάμε να σας δείξω τον μάγο του Photoshop. Καρντάσιαν είναι. Είπε ένα πολύ πετυχημένο η Τζόρτζια για την Καρντάσιαν. Λέω η Καρντάσιαν είναι. Αυτή είναι η βασίλισσα του Photoshop. Δεν είναι η Καρντάσιαν, είναι ο James Friedman, ο οποίος τους στέλνουν διάφοροι πολίτες φωτογραφίες για να τους τις βελτιώσει. Αλλά παίρνει τις απαιτήσεις των πελατών του πολύ κυριολεκτικά. Να, εδώ πέρα τους λέει, ας πούμε, τους στέλνουν μήνυμα. Φτιάξε, βάλτε μου την προηγούμενη εικόνα με το φιλί. Τι που ψήλωσέ με, αδυνάτησέ με και εδώ πέρα του λέει, μπορείς να κάνεις τα μάτια της κοπέλας να είναι κλειστά. Και βάζει ένα χέρι από πάνω. Για το Photoshop, για να μην φαίνεται τέτοιο τα μάτια. Photoshop. Τέτοιο Photoshop. Λέει, θες να κλείσεις τα μάτια, ωραία. Τι στο καλύτερο τελείως. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Εδώ του στέλνουν μήνυμα, μπορείς να μας κάνεις, λέει, όλους να έχουμε σορτσάκι, γιατί οι άλλοι φοράγαν παντελόνι. Και τους έκανε κοντά σορτσάκια, τους έκοψε τα παντελόνια για να είναι ίδιοι όλοι. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Εδώ πέρα του λέει η γυναίκα, μπορείς να κάνεις τον άντρα μου, οποίο τον κρατάει σε φωτογραφία γάμου, να μην κάνει αυτή την πόζα. Και στην επόμενη εικόνα την έχει χειρότερα την είναι χειρότερα. Να τον έχει πετάξει κάτω, να τον έχει αφήσει τελείως, οπότε τον έχει εξαφανίσει από την εικόνα. Φανταστικό. Με αυτό είναι με Photoshop, έτσι, και φαίνεται τόσο αληθινό. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Νομίζω ότι τρολάρει το Photoshop. Ναι, έχω να σου πω. Του λέει: μπορεί να βελτιώσει λίγο το πρόσωπό μου, να μην φαίνεται ναι, τόσο άβολο. Και του πετάει μια πετσέτα. Και του μια πετσέτα του βάζει. Αυτό είναι τρολάρισμα, δεν είναι Photoshop, γιατί είναι γνωστό ότι στο Photoshop όντω μπορούν βέβαια, να γίνουν βέβαια. Μαγικά. Αλλά έχει χιούμορ όμω ο James Friedman. Έχει καλό. Έχουμε και άλλη εικόνα. Να δούμε και την υπόλοιπη. Αν δεν έχει άλλη. Έχει άλλη μία. Έχει άλλη μία. Λέει: μπορεί να με κάνει να φαίνομαι νεότερο, λέει. Και τη μητέρα μου μάλλον να φαίνεται νεότερη. Οπότε έχει κάνει τη μητέρα του με Photoshop να φαίνεται νεότερη και τον άλλο να είναι μωρό. Αυτό παιδιά δεν ξέρω πώς το έχει κάνει, ειλικρινά. Τίποτα, σβήνεις το παιδί το μεγάλο και βάζεις να ένα βλέπεις. Μικρό. Λέει greetings from Russia. Και τι σαν από τη Ρωσία, can you make me Russia, my mom Russia, young. Russia. Και λέει of course, να το. Μάλιστα. Αυτά. Αυτά είχαμε από αυτό το μέτωπο και τώρα πάμε στο μέτωπο που λέγεται Brooke Shields στο νούμερο 3. Πάμε. Πιο ακομπλεξάριστη και πιο αποστομωτική από ποτέ στα 57 της. Ανεβάζει ένα βίντεο στα social media στο οποίο λέει πώς θα νόμιζα ότι είμαι στα 57 μου και πώς τελικά είμαι.
Και τι μας δείχνει, ότι θα έκανε, ας πούμε, εδώ σφιγμομέτρηση. Στο γόνατο. Στο γόνατο. Μάλλον. Παίρνει την πίεση στο γόνατο. Προσπαθούν στο γόνατο. Πώς θα προσπαθούσε, ας πούμε, θα καθόταν με το τσεμπέρι της εκεί πέρα, με τη ρόμπα της σε ένα σπίτι, αλλά τελικά είναι αυτή η θεάρα που είναι. Και λέει ουσιαστικά σε όλες τις γυναίκες, στέλνοντας το δικό της μήνυμα, να προσπαθείτε, ρε παιδί μου, να ζήσετε το ταξίδι όπως και να είναι και μη σκέφτεστε τον προορισμό ότι θα γεράσετε. Αγαπήστε το σώμα σας και πιείτε και μια τεκίλα, ας πούμε, έτσι, σε όλη τη ζωή αυτή που ζήσατε την ωραία. Στα 57 πάντως δεν κάνεις έτσι. Λέει υπερβολική, μου φαίνεται. Κάτσε, δεν είσαι τόσο μεγάλο στα 57 σου για να κάνεις με τους φίγμους. Αν σκεφτείς πώς ήταν παλιά οι γυναίκες, ίσως στα 57 τους, και πώς είναι σήμερα, που ας πούμε θα δεις μια κυρία 57 χρόνων και θα πεις είναι τα νέα 30. Ναι. Εντάξει, σε αυτό βασίζεται μάλλον η προσπάθεια. Αισθητικές και επεμβάσεις και τέτοια πράγματα, έτσι. Τώρα η Μπρουξέλλη δεν ξέρω τι αισθητικές, την ξέρουμε, την παρακολουθούμε από μωρό σχεδόν. Τέλος πάντων. Λοιπόν, είχε έρθει και προσφάτως εδώ. Να, εδώ η φωτογραφία από το Ελβέλ. Ναι, ελληνικό λεωφορείο. Ελληνικό λεωφορείο, έτσι, τη γίνεται. Λοιπόν, το νούμερο 2, πάμε να δούμε λίγο. Σας πάω σε ταινίες δράσης, κοινές δράσης, γιατί ο Ράμπο κλείνει 40 χρόνια, παιδιά. Να ζήσει. Κλείνει 40 χρόνια. Πάμε να δούμε. Όλοι θυμόμαστε, νομίζω, από το 1982, το θυμάστε και εσείς καλύτερα, που εγώ δεν είχα γεννηθεί ακόμα, αλλά την έχω δει την ταινία προφανώς. Σιλβέστερ Σταλόνε, νομίζω, καθόρισε όλες τις ταινίες δράσης από εκείνη την εποχή, με το First Blood, άμα θυμάστε, και έκτοτε που βγήκαν οι ταινίες Ράμπο. Ταινίες δράσης που νομίζω ήταν κάτι πρωτόγνωρο για την εποχή. Καλά, και λίγο πολεμοχαρής. Μην τα. Βέβαια, αυτό είναι που τον ξεχώρισε. Τα ξεχνάμε όλα. Είχε και μια ευαισθησία ο Σιλβέστερ Σταλόνε, σαν άνθρωπος, που αυτό είναι που τον διαφοροποίησε από όλους τους τοπιούς τους πιο μαχητικούς. Είχε μέσα του μια ευαισθησία. Και στο Ρόκι το είδαμε αυτό. Οπότε, παιδιά. Το Ρόκι ήταν μια άλλη περίπτωση, το Ράμπο. Θα μου επιτρέψεις, αγαπητέ Γιάννη. Να σου κρίνω τους χαρακτήρες. Ότι η παιδί μου είχε την ευαισθησία όσο σκληρός και αν φαινόταν. Ενάτος. Κοιτάξτε εδώ πέρα πώς ήταν παλιά και πώς είναι σήμερα. Νομίζω αναλύοντας τον χρόνο. Εντάξει, σίγουρα έχει λίγο πιο γκρίζα μαλλιά, αλλά παραμένει ο ήρωας της καρδιάς μας, έτσι. Ράμπο, λοιπόν. Ωραίος είναι. Της δικής σου. Εγώ, παιδιά, το θαυμάζω. Μπορούμε να πάμε παρακάτω. Το θαυμάζω. Δεν μπορώ να το αναλύσω. Πήγαινε, πήγαινε. Θα πάω τώρα στο νούμερο 1, όπου ένας παππούλης 100 χρονών ξαναγίνεται παιδί. Ξανανιώθει έτσι. Συναντήθηκε με έναν πασίγνωστο TikToker, τον Γκάρζα, ο οποίος πριν ήταν άστεχος και έτσι από εκείνη τη μέρα αποφάσισε να δίνει χαρά σε όποιον άνθρωπο βλέπει τριγύρω του. Και πήρε τον παππού αυτόν που βλέπετε, τον έβαλε μέσα στην Disneyland, του λέει θες να περάσεις μία μέρα μαζί μου ως παιδί στο χώρο της Disneyland. Και από εκείνη τη στιγμή ο παππούλης αυτός, αφού έκανε τα πάντα από παιχνίδια, νιώθει ότι ήταν η πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής του σε όλη τη διάρκεια τώρα αυτών των 100 χρόνων. Τι γλυκό όμως, ε. Κοίτα το. Ναι, ναι, τα απολαμβάνει, φαίνεται να τα απολαμβάνει. Εδώ που έκανε το καρουζέλ, όλα γύρω-γύρω, εδώ μπαίνει και χαίρεται. Ούτε παιδί δεν έχει κάνει έτσι στην Disneyland. Έχει τα χορεύει, μια χαρά τον βλέπω. Ενθουσιασμένος και πολύ συγκινημένος ήτανε. Και μπράβο και στον TikToker που πήγε αυτή την πρωτοβουλία. 16 εκατομμύρια προβολές και χειροκροτήματα για τον παππού αυτόν που βλέπετε εδώ. Σούπερ παππούς λοιπόν, σούπερ γκράντα. Τζόρτζια Τζόνι, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Φιλάκια, τα λέμε. Λοιπόν, πού να είναι άραγε ο Κωνσταντίνος ο Ντάφλος σήμερα, μέσα σε ένα λεωφορείο τον βρίσκω, αλλά δεν είναι τα απλά λεωφορεία. Θα μας πάει λίγο πίσω στο χρόνο. Έτσι δεν είναι, Κωνσταντίνε. Καλησπέρα. Έτσι ακριβώς είναι, Μάριον. Καλό μεσημέρι. Είμαι μέσα σε μια χρονοκάψουλα, θα μπορούσε να πει κανείς. Και αυτό που βλέπετε δεν είναι μια μακέτα ή ένα σκηνικό που έχει φτιαχτεί για τις ανάγκες κάποιας τηλεοπτικής εκπομπής, κάποιου ας πούμε σύριαλ. Είναι μια πραγματικότητα. Είναι το ιστορικό ελληνικό λεωφορείο, φτιαγμένο από το 1975, πάρα πολλά χρόνια πίσω, το οποίο είναι πλήρως αναπαλαιωμένο. Και βλέπετε γύρω μου πραγματικά ότι ταξιδεύουμε σε άλλες περασμένες δεκαετίες. Και λέω ελληνικό λεωφορείο γιατί ναι, κάποτε η Ελλάδα είχε βιομηχανία, είχε πολύ ανεπτυγμένη την αμαξοποιία. Το λεωφορείο που βλέπετε λοιπόν αυτό τότε παλιά εκεί στα 70's κατασκευάστηκε από ελληνικά χέρια. Και σήμερα είναι εδώ σταθμευμένο, περιμένει να ξαναπάρει ζωή και αυτό είναι κάτι που θα το δούμε στην πορεία, αν θα καταφέρει να γίνει. Υπάρχουν κάποια σχέδια, Κωνσταντίνε, αυτά τα λεωφορεία να ξαναβγούν στην κυκλοφορία για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό. Το σχέδιο αυτό είναι και θα μας μιλήσει και ο κύριος Τσιλίδης σε λίγο που θα μας το πει καλύτερα αυτό για τουριστικούς σκοπούς να βγουν ξανά στο δρόμο τα λεωφορεία αυτά. Γεια σας κύριε Δημήτρη, είναι οδηγός. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Όλα καλά. Γεια σας.
Συνδεύουμε και περνάμε πολύ ωραία. Λοιπόν, θα το ζήσω εντελώς τώρα. Παίρνω και το μικρόφωνο του ξαναγού, θέλω να σας πω. Κοιτάξτε τώρα, τι θα κάνω τώρα, παιδιά. Είστε έτοιμοι, παιδιά! Φτάνουμε σε λίγο, φτάνουμε στο Σούνιο. Πάρτε μαζί πετσέτες και μαγιό και πάμε για μπανάκι. Και γιατί θα πεταχθεί μου γιουκλάκι από πίσω ενώ με το καπέλο. Σιγά προς τα έξω. Κωνσταντίνε. Ωραία που δούμε... είναι η Κυριακή, η Μάριον, μα να ήταν πιο μεγάλη. Ακριβώς, ακριβώς. Το λεωφορείο λοιπόν αυτό που βλέπετε ήταν κανονικά το υπεραστικό λεωφορείο. Έκανε δηλαδή δρομολόγια συγκοινωνίας, πήγαινε στο Σούνιο, πήγαινε στα Βίλια, πήγαινε στο Μεγάλο Πεύκο, πήγαινε σε όλη την Αθήνα. Ήταν πραγματικά εν κινήσει. Το βλέπετε και απ' έξω, είναι πραγματικά πανέμορφο. Και θέλω να έρθει δίπλα μου και τώρα ο Λίσανδρος Τσιλίδης, που είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Να μου λύσει και εμένα την απορία τι κάνει εκεί ο καταπληκτικός κύριος Τσιλίδης που πάντα τον συμβουλευόταν. Ευχόμαστε για τα τουριστικά. Τι κάνετε, καλησπέρα. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλά είμαστε, κάνουμε τη μεγάλη προσπάθεια να εντάξουμε για μια ακόμη φορά σε ένα δύσκολο πλαίσιο το οποίο επικρατεί δυστυχώς με δύο συναρμόδια υπουργεία να επιληθεί το πρόβλημα του να παίρνει το λεωφορείο το παλιό κανονικά πινακίδα για να κυκλοφορεί. Για να μπορεί να ασφαλίζει τους επιβάτες, να μπορεί να κάνει κανονικά δρομολόγια όπως επιβάλλεται από το προεδρικό διάταγμα, το ευρωπαϊκό. Άρα αυτά τα λεωφορεία πόσα είναι στον αριθμό, κύριε Τσιλίδη, πόσα είναι στον αριθμό και ποιος είναι ο στόχος να έχουν εξυγχρονιστεί και ζητάτε πάλι να κυκλοφορήσουν, να μεταφέρουν τουρίστες. Ακριβώς. Αυτό συμβαίνει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και στις υπερατλαντικές. Είναι ένα κεφάλαιο μόνο του. Ο κόσμος θέλει να γνωρίσει ένα ταξίδι στο χθες. Θέλει να ζήσει την εμπειρία πώς ταξίδευε ο κόσμος πριν. Άρα, όταν δοθεί αυτή η δυνατότητα, θα είναι πραγματικά μεγάλη ευκαιρία. Υπάρχουν πολλά αυτοκίνητα που έχουν ανακατασκευαστεί, αλλά όχι όπως αυτά που βλέπουμε σήμερα εδώ. Αυτά είναι έτοιμα στην ουσία να βγουν στους δρόμους έξω, να κάνουμε πάλι ταξίδια. Και ποιος δεν θα ήθελε να πάει μια εκδρομή στην Αθήνα με ένα τέτοιο λεωφορείο, που μέσα πραγματικά είναι σαν να ακούς τις φωνές και τις εμπειρίες εκείνων των ανθρώπων εκείνης της εποχής. Ελάτε λίγο μαζί μου, κύριε Τσιλίδη, γιατί δεν είναι μόνο αυτό το λεωφορείο το ιστορικό, που είναι και πανέμορφο και πολύ ωραία αναπαλαιωμένο. Αυτό εδώ το φορτηγάκι, τώρα που είναι έτσι ωραίο μπλε. Το αναγνωρίζετε μήπως, που είναι ο θρυλικός Καρνάβαλος και τον είχαμε δει πρώτη φορά το 72, αν δεν κάνω λάθος, στην ταινία του Θανάση Βέγκου, ο Θανάσης πήρε το όπλο του. Ακριβώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Όπως το λέτε, είναι ένα και αυτό ιστορικό αυτοκίνητο που έπαιξε έναν ρόλο κάποια στιγμή στον ελληνικό κινηματογράφο, εκείνη την υπέροχη εκπομπή που κατά λάθος είχε ξεχάσει το ηχείο ανοιχτό. Και ακουγόταν Θοδωράκης, κύριε Τσιλίδη. Τι ήταν, ήτανε κατά ακριβώς τη διάρκεια της Χούντας. Τώρα μου ήρθε στο μυαλό και έχει ξεχάσει το ηχείο. Ακούει μέσα ο Θανάσης ο Βέγκος. Ναι. Θεωρεί ότι είναι κλειστά τα παράθυρα, ακριβώς, αλλά ακούγεται παντού. Ακριβώς, ακριβώς, ναι, ακριβώς. Αυτή η όμορφη σκηνή ήταν αυτό το αυτοκίνητο που πρωταγωνιστούσε σε εκείνη την ταινία. Βλέπετε λοιπόν, αυτή η πρωτοβουλία του επαγγελματία που ανέλαβε αυτό το έργο, την έκανε από δική του αγάπη στο σπορ αυτό. Δεν δανειοδοτήθηκε, δεν επιδοτήθηκε. Είναι αυτό που λέμε το μεράκι στον τουρισμό. Αν δεν έχεις μεράκι, δεν κάνεις τίποτε καλό. Γι' αυτό πολλές φορές ακούμε κάποιος δεν είναι καλός στις υπηρεσίες του και κάποιος είναι πολύ καλύτερος. Αυτό, κύριε Τσιλίδη, τώρα, ας πούμε, παίρνει μπροστά, δηλαδή να το δοκιμάσουμε, ή θα. Είναι εύκολο. Με αυτό παίρνει μπροστά. Τώρα έχουμε συνηθίσει να παίρνει μπροστά με, δεν ξέρω, με κάρτες, με ένα κουμπάκι, start-stop. Το βάλει ο ιδιοκτήτης το αυτοκίνητο. Ελάτε, κύριε. Α, ο κύριος Βλάχος θα έρθει, παρακαλώ. Αυτό πραγματικά πρέπει να το δείτε. Είναι πάρα αυτό, πολύ ενδιαφέρον πώς παίρνει μπροστά αυτό το αυτοκίνητο. Με μανιβέλα. Κωνσταντίνε, με τη μανιβέλα παίρνει μπροστά. Με τη μανιβέλα, βεβαίως. Ωραία, πιστεύετε. Για αν, να ακούσουμε. Αν το κάνω, ήχο, θα γίνουμε ρεζίλ. Μπορώ να το κάνω εγώ, πιστεύετε. Πώς θα γίνει, πώς το κάνω, δηλαδή. Βρε, Κωνσταντίνε, μην περιγράφεις. Κάντο. Έτσι. Λοιπόν. Το έκανα, σαν να το έκανα, πες εδώ. Με τα μάτια. Πήρε μπροστά. Και όσο πάει, το γυρίζεις και παίρνει. Ακούτε. Καλά, δεν είναι λατέρνα, Κωνσταντίνε. Λοιπόν. Γιατί άμα το γυρίσεις πολύ, μπορεί να παίξεις τραγούδια, ποτέ δεν ξέρεις. Τελώς, εσύ θα τραγουδήσεις. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Τσιλίδη. Είμαστε σε ποιο στάδιο, θα τα έχουμε σύντομα τα λεωφορεία αυτά. Εδώ, όσο αντέχει η ψυχή του ανθρώπου που έχει κάνει αυτή την πρωτοβουλία, θα τον βοηθάμε όσο πιο πολύ μπορούμε. Το θέμα είναι, ο νόμος να επικαιροποιηθεί, αν μπορώ να το πω σωστά, πιο γρήγορα και να τα δούμε στους δρόμους της Αθήνας και όχι μόνο. Η πολιτεία είναι να το μεθοδεύσει, να υλοποιηθεί αυτή η επιθυμία. Ευχαριστούμε πολύ. Θα μας πάρετε όλους μαζί βόλτα και τη Μάριον και όλη την παρέα θα πάμε βόλτα. Όχι, με ποιο, θα διαλέξετε με ποιο θέλετε. Με ποιο να πάμε, Μάριον, βόλτα, αυτό το πίσω θέλεις εδώ. Με τον Καρνάβαλο.
Με τον καρνάβαλο θέλει, ωραία. Χαίρετε. Πάμε με καρνάβαλο, λοιπόν, βόλτα φοράω και τα μπλε σήμερα, θα μπω και μέσα. Ευχαριστούμε πολύ. Παίρνα να μας πάρεις από εδώ. Καλό που μεσημέρι. Είμαστε. Παιανία. Παιανία. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Τι μου λέτε, είμαστε έτοιμοι για διάλειμμα. Λοιπόν, θέλετε και τους διαγωνισμούς. Να ρίξουμε μια ματιά, παρακαλώ πολύ, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο το δώρο αυτής της εβδομάδας. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας με τις νέες οικιακές ηλεκτρικές συσκευές Morris Retro N-Series, εταιρεία Αμυρίδης Αβίτης ΑΕ. Είναι ο επίσημος αντιπρόσωπος και διανομέας των ηλεκτρονικών, ηλεκτρικών και μεγάλων οικιακών της εταιρείας Morris. Τηλεφωνήστε στο 14999, κοιτάξτε τι ωραία που είναι και ωραία χρώματα και ένα ύφος vintage και στείλτε μήνυμα ή καλέστε σε αυτό το πενταψήφιο αριθμό. Η κλήρωση είναι τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου από εδώ την εκπομπή μας. Και βεβαίως το Toyota, το Yaris, το χιλιάρι αυτό το καταπληκτικό, στον ίδιο πενταψήφιο αριθμό μπείτε στη διαδικασία, μπορεί να είστε εσείς ο τυχερός ή η τυχερή για αυτό το όμορφο αυτοκίνητο. Διάλειμμα και ερχόμαστε. Γιώργος Δάσκαλος κοντά μας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Θέλεις να πεις χρόνια πολλά κάπου, γιατί εγώ θέλω να πω στο Δημοσθένη μας, ο οποίος μόλις μας έφερε γλυκά. Δημοσθένης, αλλά γιορτάζει σήμερα. Πάρα να σε χαιρόμαστε. Χρόνια πολλά, Δημοσθένη. Να σε χαιρόμαστε. Ναι. Ευχαριστούμε για τα γλυκά. Βέβαια, έχω να στείλω χαιρετισμούς και χρόνια πολλά στο γαμπρό μου, στο Βασίλη στη Θεσσαλονίκη. Και να στείλω χαιρετισμούς. Χρόνια πολλά στο γαμπρό, στο Βασίλη στη Θεσσαλονίκη. Ναι, βέβαια. Γιατί Θεσσαλονίκη του στέλνει τα χρόνια πολλά. Όχι, γιατί έχει τα γενέθλιά. Α, εντάξει, γιατί περιμέναμε Δημήτρη. Δηλαδή δεν είσαι εσύ μόνο Δημοσθένη, κατάλαβε. Είναι όλα μαζί. Και να στείλω και χαιρετισμούς στη Σοφία, τον Αλέκο, την Ευμορφία και την Αφροδίτη που μας βλέπουν από την Ουτρέχτη της Ολλανδίας. Παρακαλώ. Από μνήμη τα λες όλα αυτά. Ναι. Έρχεσαι έτοιμος, γκαζωμένος. Ναι, μου έρχονται τα μηνυματάκια και τα λέω κατευθείαν. Έχεις και συνταγή ωραιότατη Νικόλ Κίτμαν, σκουλικάκια από ό,τι μαθαίνω. Είναι η αδυναμία της. Ναι. Ναι. Είναι από τα μελλονά σημεία του βίντεο. Κράτα το, θα μας τα πεις τώρα. Είναι ένα από τα κρυφά ταλέντα της Νικόλα. Ενώ πρώτα θα πάμε στην Τζόρτζια, να μας πει τα νέα του Πικέ από ό,τι καταλαβαίνω. Θα πω τα νέα του Πικέ, γιατί έχουν πει αγκάθια σε αυτή τη σχέση του Πικέ με την Κλάρα. Δεν το πρόλαβα. θα σου πω, δεν της αρέσει καθόλου η δημοσιότητα που παίρνει από τον Πικέ, που τους κυνηγούν οι παπαράτσι, και σαν να μην έφτανε αυτό, ήρθε το κερασάκι και στην τούρτα με τη Σακύρα που έβγαλε το καινούριο της τραγούδι που λέει «Δεν σε αντέχω άλλο». Το σούπερ μάρκετ. Αυτό με το σούπερ μάρκετ. Με το καλάθι του νοικοκυριού. Αυτό. Ναι. Που έλεγε «Είσαι διπρόσωπος, δεν σε αντέχω άλλο». Και άκου τώρα να δεις, δεν ξέρω γιατί, πιστεύει η Κλάρα ότι αυτό το τραγούδι γράφτηκε για τον Πικέ. Φαντάσου. Ναι, και αυτή πουλιά στον άνα πιάνει. Συγγνώμη, η Κλάρα τι δουλειά κάνει? Η Κλάρα δουλεύει, είναι CEO στην εταιρεία του Πικέ. Και λέει τώρα ότι δουλεύει και από το σπίτι για να μην συναντιούνται καν. Δεν πατάει καν το πόδι της στο γραφείο. Αυτό είναι σοβαρό. Οπότε μάλλον χωρίζουνε. Τα κατάφερε η Σακύρα. Να ξέρετε. Μοιάζει λίγο με τη Σακύρα, βέβαια δεν έχει. Όχι, ενώ μοιάζει, προσπάθησε να μοιάζει, αλλά δεν. Τι είπε τώρα! Δεν το κατάφερε στα πιο ελάχιστο. Δεν φτάνουν οι τριγμοί που έχουν μεταξύ του. Πα και εσύ να βάλει τώρα φωτιά. Θέλω να πω, παιδί μου, χρωματικά φέρνει λίγο. Ο Πικέ προσπάθησε να την παραλύσει, πιστεύω. Δεν το έκανε, δεν το κατάφερε, αλλά εγώ πιστεύω ότι την έχει ξεπεράσει. Μάριον, τι λες? Εγώ ελπίζω να μην ακούει η Κλάρα. Speechless. Και τώρα θα σας πάω στην Paris Hilton, να σας αφήσουμε ήσυχη την Κλάρα στον πόνο της. Θα σας πάω στην Paris Hilton και δίπλα θα πίστευε κανείς ότι έχουμε τον Tom Cruise. Αλλά δεν είναι. Και ακούστε πώς τον γιώνει κιόλας η Paris στον υποτιθέμενο Tom. Δεν είναι ο Tom. Όχι. Tommy, can you sing that song again? Which one? You know which one. So hold me closer, tiny dancer, count the headlights on the highway, lay me down sheets of linen. You had a busy day today. It's good, but not great. You should stick to acting. Λοιπόν, κοίταξε. Στο προφίλ μοιάζει στον Tom Cruise. Ακριβώς. Στο αμφάς όμως μοιάζει σε αυτό το παιδί που είχε κερδίσει το fame εδώ παλιά.
και ήταν και τραγουδιστής. Στον Νίνο. Όχι ο Νίνο. Στον Περικλή. Ήμουν σίγουρη ότι ο δάσκαλος θα το θυμηθεί και θα το πει. Δούλευα τότε εκεί. Χωρίς να το ξέρω. Χωρίς να το ξέρω. Πες μου, πέφτω έξω. Όχι, όντως του μοιάζει. Όντως και ίσως να τραγουδούσε και καλύτερα. Σίγουρα. Μοιάζει φοβερά στον Κρούζ όμως. Εγώ και μπροστά. Στο προφίλ. Σε μια πρώτη οπτική φαίνεται ίδιος ο τοπίος. Αν φάσει είναι ο Περικλής. Προφίλ μπορεί να μοιάζει στο Μαβερικ. Οπότε θα μπορούσε να κάνει ντουπλά στο Τόμ Κρούζ και να τραγουδάει σε ένα νυχτερινό εδώ στην Ελλάδα στη θέση του Περικλή. Κάπου δεν ξέρω. Ορίστε. Συγγνώμη, βάλτε τα δίπλα-δίπλα. Πού τον βρήκατε, βρε σατανάδες. Έμα, δεν τον είχαμε να πούμε τίποτα εδώ κάτω. Λοιπόν, για δείτε λίγο. Ορίστε. Δεν μοιάζει. Ακριβώς μοιάζει. Και τώρα θα σας πάω στο Johnny Depp που δεν μοιάζει, αλλά είναι ο ίδιος. Παρόλο που πολλοί θαυμαστές έλεγαν ότι παιδιά δεν είναι ο Johnny Depp αυτός που δεν προσπαθεί να κάνει τον Jack Sparrow ξανά. Επειδή είναι εξηγισμένος, γι' αυτό νομίζω δεν το πιστεύω. Ναι. Βρέθηκε σε έναν οίκο τέλος πάντων με αμαία, σε μια κλινική και τραγουδάει, προσπαθεί να υποδηθεί τον Jack Sparrow ξανά στην φαν που του ζήτησε να τον κάνει μπροστά της live. Και έχουν πέσει τώρα οι θαυμαστές. Τουλάχιστον πάνω έχει αυτή την ευαισθησία. Ακριβώς. Ναι. Θυμόμαστε τότε και σε ένα αντικαρκινικό που είχε πάει σε μικρά παιδάκια. Πάντως δεν αναγνωρίζεται. Όχι, δεν αναγνωρίζεται. Και κάτι έχει γίνει και εδώ με το στόμα. Δεν μου φαίνεται. Παιδιά, μπορεί επειδή ξυρίστηκε. Αυτό το μουστάκι και το πιγούνι από κάτω που, έχει, που είχε έτσι facial hair. Παίζει μεγάλο ρόλο. Και τώρα πάω στη Βικτόρια Μπέκαμ, η οποία ισοπεδώνει τις Spice Girls. Της έκανε μία ερώτηση, την οποία θα την πω εγώ. Λέει, θα ήθελες, λέει, να επανασυνδεθούν οι Spice Girls, θα ζούμε πια μαζί τώρα στο Λονδίνο, στο Glastonbury που έρχεται. Και ακούστε τι απάντησε η Βικτόρια. I think that now with everything else that I've got going on with my fashion and my beauty line, four children, you know, I couldn't commit to that, but I had so much fun in the Spice Girls. I love the girls. I really, really enjoy singing Spice Girls when I'm doing karaoke, but I think I better leave it there. Εντάξει, φέτος κλείνουν ουσιαστικά 25 χρόνια το Wannabe το τραγούδι τους και τους ρώτησαν αν θα επανασυνδεθούν και δεν μπορείς τώρα να τις γιώνεις και να λες μόνο μέχρι καραόκι εκεί και δεν με νοιάζει, ας πούμε, παρακάτω. Και έχω τέσσερα παιδιά, αφού τα έχουν μεγαλώσει τα παιδιά. Ισχύει. Δεν είναι ότι τα είσαι. Τι τα βάζεις τα παιδιά μπροστά. Έλα, δεν είναι ότι τους ανακατεύεις τη φυτόχρεμα. Έχουν απαλλαχτιστεί τα παιδιά αυτά. Τα ψέματα δεν τα μπορώ. Ναι, ενώ οι άλλες, ας πούμε, οι κυρίες είπαν ότι πολύ φυσικά και θέλουμε. Είναι όνειρο ζωής να επανασυνδεθούμε. Αλλά πια η Βικτόρια τις βρήκε όχι, μα πάτησε πάνω να κάνει καριέρα. Παιδιά, πρέπει να αυτά έχεις να καταγγείλεις σήμερα. Και μετά τις παραπέταξε. Και τώρα σε περίπτωση που σας έχουν ξεμείνει οι πετσέτες σας από το καλοκαίρι και δεν ξέρετε τι να τις κάνετε, έρχεται να σας δώσει τη λύση η Julia Fox. Κάντε τες φόρεμα, λέει. Τις πετσέτες. Τις πετσέτες. Α, θα είναι με μια φωνή. Οικολογική συνείδηση έχει και η Julia Fox, η οποία μετατρέπει την πετσέτα της σε αυτό εδώ το ντεπιέ που βλέπετε πάνω κάτω, φόρεμα που συνδέεται στα πλάγια. Αυτό είναι ιδανικό για τις τουαλέτες που δεν έχουν χαρτί. Όταν πας να πίνεις τα χέρια σου και πρέπει να κάνεις αυτό, θα κάνεις αυτό τώρα. Εντάξει, θα είσαι παιδί μου και κάτι να σκουπιστείς. Έχει δίκιο. Συγγνώμη, δεν είναι ευωδικό. Αυτό βολεύει. Γιατί είναι Μάριον. Είχε μια έκλειψη χθες. Κοίτα, δεν ξέρω να πει, αλλά είναι πρακτικό αν το σκουπιστείς. Κάπως έχουμε επηρεαστεί. Είμαστε λίγο από το πρωί, λίγο. Είμαστε κάπως. Δεν μπορώ να τους κάνω καλά σήμερα. Δηλαδή, δεν μπορώ να τον κάνω καλά. Και από αυτή την πετσέτα που πέθανε στα χέρια της Julia Fox, θα πάμε σε έναν πραγματικά, όχι πραγματικά ακριβώς, νεκρό. Είναι αυτός ο κύριος εδώ πέρα που βλέπετε, ο TikToker. Πώς μου τα λέτε έτσι, ρε παιδιά. Μα αυτό κάνει. Υποδίεται τον νεκρό. Την έχουμε τρομάξει, μάλιστα. Πάει και ξαπλώνει όπου βρει, κάνοντας τον νεκρό, κρατώντας την αναπνοή του, προσπαθώντας να διεκδικήσει ρόλο πεθαμένου σε σειρά. Θα σου πω. Μάριο, δεν θα το πιστέψεις. Πολύ τιμητικό να κάνεις το πτώμα. Δεν θα το πιστέψεις, τα κατάφερε. Τον έχουν πάρει στο CSI, στο CSI Vegas. Θα κάνει το πτώμα. Και θα τον δούμε στον έκτο κύκλο με τον σκηνοθέτη να κατενθουσιάζεται με το υποκριτικό του ταλέντο κάνοντας τον νεκρό. Και λέει θα τον χρησιμοποιήσω σε όλες τις σκηνές με πτώματα. Παιδιά, αυτό θέλει Όσκαρ, έτσι. Πρέπει να πει ο Όσκαρ άνθρωπος. Φυσικά. Πώς το κάνει αυτό. Κοίτα με τι τέχνη είναι στο πάτωμα κάτω. Τελειάζεται. Λέει, δυσκολεύομαι πολύ μερικές φορές γιατί καταπατούνται μερικά όργανα του σώματός μου χωρίς να πρέπει να πάρω ανάσα. Τι να κάνει, είναι η τέχνη πάνω απ' όλα. Λοιπόν, αγαπητέ Γιώργο. Παιδιά μου, θα πάμε στα κρυφά ταλέντα που έχουν οι στάρ. Ναι, δάσκαλε, όλοι οι τραγουδιστές, οι ηθοποιοί, τα πάντα. Γιατί όλοι έχουμε ένα κρυφό ταλέντο. Δεν ξέρω για τον Όπως ο ίδιος που κάνει το πτώμα. Το νεκρό. Έτσι. Εγώ, παραδείγματος χάρη, κάνω πολύ καλά το άλογο. Ο
Ένα έχει το κρυφό του ταλέντο. Εγώ φτερνίζομαι 8 συνεχόμενες φορές χωρίς διακοπή, χωρίς να είμαι άρρωστη. Μετρημένες. Μετρημένες. Εγώ έχω νομίζω ότι είναι κατά ηλικία. Το έχεις διαπιστώσει. Τώρα δεν μπορώ να το κάνω γιατί δεν μου έρχεται. Αλλά το ρεκόρ μου είναι 8 φορές. Έχω σκεφτεί να καλέσω και τον Guinness, αλλά πρέπει να είναι εκείνη την ώρα μπροστά και δεν βγαίνει. Λοιπόν, χρόνο έχουμε με το βίντεο. Έχει την Τζόρτζια με στο βίντεο. Θα σα πω μόνο. Εσύ, Φίβο, μου τι κάνεις. Δεν έχω βρει ακόμα. Θα σα πω μόνο ότι το κρυφό ταλέντο τη Νικόλ που είπαμε πριν είναι να κάνει συνταγές με σκουλίκια. Είναι μπροστά. Πολύ μπροστά. Είναι μπροστά από την εποχή της. Τα τρώει όμως μετά. Ναι, τα τρώει. Θα το δούμε. Το έχει κάνει και στην κάμερα. Καλή όρεξη. Σήμερα, τα το καλύτερο βέβαια απ' όλα, ταλέντο το έχει ποιος άλλος, η Paris Hilton. Τι κάνει. Κυνηγάει βατράχια. Πάμε να δούμε. Μάθε τέχνη και άστινε και αν πεινάσεις πιάστινε, λέει η λαϊκή Σοφία και για ακόμη μια φορά αποδεικνύεται αλάνθαστα. Στον πλανήτη τη Χόλιγου, τα αστέρια του, πέρα από λάμψη και ταλέντο, έχουν και κρυφές χάρες. Κρυφά ταλέντα που ποτέ δεν ξέρεις πότε μπορούν να χρησιμεύσουν. Ο Τόμ Χόλαντ είχε ταλέντο και έφεση στις τούμπες και τα ακροβατικά από μικρός. Πηγαίνοντας στην οντισιόν για το ρόλο του Spider-Man, αποφάσισε να τα δώσει όλα για όλα. Έκανε τα ακροβατικά του, τις τούμπες του και τα χορευτικά του. Το αποτέλεσμα, ο ρόλος έγινε δικός του. Ο Justin Bieber μπορεί να είναι ένας από τους πιο αγαπητούς pop star, η μυστική του όμως δύναμη είναι ότι είναι άσος στην επίλυση του κύβου του Ρούμπικ. Όταν είχε εμφανιστεί στην εκπομπή του James Corden, είχε λύσει μάλιστα τον κύβο μέσα σε μόλις 2 λεπτά. Το επόμενό μας ταλέντο δεν είναι τόσο ταλέντο, όσο το πιο περίεργο χόμπι που έχετε ακούσει ποτέ. Η Paris Hilton, η αγαπημένη μας Paris, έχει γίνει πάρα πολύ καλή σε αυτό. Αγαπά να κυνηγά βατράκια. Ναι, καλά άκουσα. Πηγαίνει στο ράντο της και κυνηγά βατράκια. Όταν τα πιάσει βέβαια, τα απελευθερώνει και η ηρεμία στη φύση επανέρχεται. Η Αντζελίνα Τζολί απ' την άλλη αποφάσισε να μάθει κάτι πιο χρηστικό και λιγότερα εξεζητημένο. Αφορμή ήταν η αγάπη του Μάντοξ για τα αεροπλάνα και έτσι έκανε μαθήματα και πήρε δίπλωμα πιλότου το 2004. Έχει αγοράσει μάλιστα και ένα μονοκινητήριο το οποίο πετά αρκετά συχνά. Στον κόσμο των σούπερ ηρώων θα επανέλθουμε καθώς τα χαρίσματα εκεί είναι πολλά. Ο Hulk κατά κόσμο Mark Ruffalo βρέθηκε καλεσμένο στην εκπομπή του Graham Norton και αποκάλυψε ότι μπορεί να οδηγήσει μονόκυκλο ποδήλατο, κάτι που έχει μάθει από τα 12. Και από τον πράσινο ήρωα στον Captain America. Ο Chris Evans, πέρα από τον τίτλο «Τα καλύτερα οπίστια της Αμερικής» που του έχουν χαρίσει στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι και καταπληκτικός πιανίστας. Ο ηθοποιός είχε ανεβάσει στο Instagram τον ίδιο να παίζει πιάνο. «Μαθαίνω τον αγαπημένο μου Φαμπρίτσιο Πατερλίνη», έγραψε και η απάντηση του κολακευμένου μουσικού δεν άρχιζε να έρθει. Το χάρισμα της Nicole Kidman δεν θέλει τόσο ταλέντο όσο γερά νεύρα και γερό στόμα. Όπως έχει αποκαλύψει η Nicole, το κρυφό της ταλέντο, ο Θεός να το κάνει, είναι να σκάσει στο φαΐ τρώγοντας κουλίκια. Και αφού ανατρίχιασε όλη μου η ραχοκοκαλιά, η Νικόλ μας αποτελειώνει λέγοντας πως τα σκουλίκια είναι φρουτώδη, εξαίσια, υγρά και μαστιχωτά. Θα κρατήσω το κασκόλ. Θα κάνω ότι δεν είδα τα σκουλίκια. Και θα κρατήσω το κασκόλ που το φοράει κιόλας αφού το πλέκει ο Χάρι Στάιλ. Ναι, το παιδί είναι ένα ωραίο, απλό, χρηστικό, ωραίο χόμπι, είναι. Ταλέντο. Ναι. Η άλλη φεύγει κυνηγάει βατράχια. Δηλαδή γιατί δεν κυνηγάει τα βατράχια, τι να τα κάνει. Τα κυνηγάει απλά για να τα αφήσει, εγώ αυτό κατάλαβα. Απλά τα πιάνει και τα αφήνει, δεν είναι. Έτσι έχουν πει μήπως ότι αν φιλείς το βάτραχο γίνεται... Δεν ξέρω πού να πάει το μυαλό. Το σκύλο ακόμα τον βρει πάντως, μήπως έτσι... Δεν γυρίζει το σκύλο, παιδί μου, δεν θέλει. Δεν θέλει. Λοιπόν, εμείς πάντως φεύγουμε για την ώρα και θα έρθουμε αύριο. Το μωρό. Ναι, αύριο. Μη στενοχωριέσαι, αύριο, 2 η ώρα. Αυτό είναι πολύ δικά μου, πρέπει να το κάνεις. Μαχαιριά στην καρδιά. Μαχαιριά στην καρδιά. Λοιπόν, εμείς αύριο 2 η ώρα θα είμαστε εδώ. Ακολουθεί το εμείς με την Ίνα Ταράντου, μετά Έρωτας Φυγάς και βεβαίως δελτία ενημέρωσης εδώ στο Open. Μείνετε στο κανάλι. Λοιπόν, αύριο πάλι τα λέμε. Φιλιά.